καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος που παρέχω πιπίνο γαμψούριδες. Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, Παρασκευή λα την ατμόσφαιρα. Ελάτε να τα κάνουμε ώρα γιάχμα, ελάτε και σήμερα να κάνουμε μία δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και έναν αντιψυχοπλακωτισμό, όλο δικό σας. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε να πούμε και σήμερα ζούμου σου, να ζήσουμε όλη τη στιγμή, να ζήσουμε όλες τις στιγμές. Ζούμου σου, ζούμε μεγάλες στιγμές, γενικά. Προσέξτε, δεν λέμε ζούμε ωραίες στιγμές ή ζούμε ευχάριστες. Ζούμε μεγάλες. Μεγάλη μπορεί να είναι και μια στιγμή η οποία να μην είναι ευχάριστη. Αλλά μας κάνει πιο δυνατούς, μας κάνει πιο ωραίους. Λέω πάντα χαρακτηριστικά. Η στιγμή που σκουπίζει ο Μουσλίμοβιτς τα δάκρυα από το πρόσωπο του Παύλο Γκαρσία δεν είναι ούτε ευχάριστη, ούτε όμορφη, ούτε χαρμόσυνη, ούτε ωραία. Είναι όμως ζουμουσού. Η στιγμή που ο Μπάνε ποτίζει το παρκέ της Νάντ δεν είναι ευχάριστη. Είναι όμως πολύ δυνατή. Η στιγμή που προχθές μπαίνουν τα παιδάκια μέσα που έχουν τα θέματα τα κινητικά μαζί με τους παίκτες δεν είναι ευχάριστο αυτό. Δεν είναι ένα όμορφο θέαμα, είναι όμως πολύ δυνατό. Είναι ζουμουσού. Ούτε η αιμοδοσία που κάνουμε είναι μια ευχάριστη διαδικασία. Να σου τρυπάνε το δέρμα και να σου παίρνουν το αίμα. Είναι όμως η ύψιστη χειρονομία που μπορεί να κάνει άνθρωπος προς τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό λέμε ζούμου σου. Γι' αυτό. Έχω στο στούντιο και Νίκο Κρομλίδη είναι καθοδόν. Όχι καθοδόν, πώς το λέμε τώρα. Καθαεράν. Όταν είναι να πετάξεις για. Πού πας, Μόναχο πας, Βερολίνο, πού, έλα. Έλα, Βερολίνο, έλα, αγοράκι μου. Έλα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Βερολίνο πάμε. Πάμε Βερολίνο. Αλλά με τα πόδια θα πάμε. Με τα πόδια. Πες λίγο, πες την Μέρκελ, ο Πάοκ πάνω απ' όλα. Μιλά εκεί, μιλά εκεί, μιλά εκεί. Αδερφέ μου, έχουμε έτοιμο γλέντι λαϊκό ποντιακό στο στούντιο, ναι. Εδώ στον προσεχών ημερών. Περιμένουμε λίγο να μας βοηθήσει η ομάδα. Ο καιρός, λίγο τούτη δω η εκπομπή, όπως ξέρετε, καθορίζεται ο ψυχισμός, η ψυχολογία, το πάνω ή το κάτω. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τώρα, ας πούμε, αναμπουμπούλα. Μετά από γκέλα και εμείς να βαράμε τα όργανα. Δεν μας βγαίνει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Έτσι. Άντε και εγώ σε κάλεσα. Έτσι. Άντε, εγώ το παραβλέπω. Κάνω την κουκουβάγια. Γιατί εγώ θα έρθω. Κι άμα θα έρθεις, θα παίξεις. Θα πέσουμε το πένθυμο εργατήριο. Παίξε μας κάτι χαρούμενο, Νίκο. Να παίξω. Ή κανένα άνοιξε πέτρα. Θέλω να αναδεικνύουμε πράγματα που δεν θα το δεις βέβαια σε κανένα δελτίο ειδήσεων. Εννοείται. Φεύγει Έλληνας από εδώ, δικός μας άνθρωπος, εξαιρετικός καλλιτέχνης όπως είναι ο Νίκος ο Κρομλίδης και λιράρης και τραγουδιστής και πάει και διδάσκει τους γερμαναράδες ποντιακούς χορούς, ποντιακή μουσική, ποντιακή κουλτούρα, πολιτισμό, φίλε. Την παράδεση, την παράδεση. Απίστευτο είναι αυτό, ρε φίλε, όταν μου το πρωτοείπες, δηλαδή γίνεται ο άλλος Γερμανίδης. Πώς σε λένε, Hans Jürgen Peter Friegel. Τώρα... Τώρα με λένε Γιωρίκεν Πριγκελίδης. Χατζηγραμματίδης. Και έχουν, τι διάθεση έχουν, γουστάρουνε. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Τι ρε παιδί μου, δηλαδή. Με τα τσίπουρά τους, με τους μεζέδες. Α, πάει, πάει, φίλε, έχουμε κάνει επεκτατισμό. Αυτός είναι πολιτισμικός υπεριαλισμός, φίλε. Δηλαδή να κάνεις τον επεκτατισμό σου μέσα από πολιτισμό. Έτσι βρε, εμείς είμαστε, βρε, έτσι βρε. Βρε που όταν εμείς βρε είχαμε χοληστερίνη. Τρώγατε ρίζες βρε από τα δέντρα βρε. Πάλι εμείς θα σας ανοίξουμε τα μάτια βρε. Στραβάδια, ντουγάνια. Άντε να εξηγήσει τον Γερμανό τώρα τη λέξη ντουγάνι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Νικόλα μου, καλά κάνεις και έρχεσαι πριν φεύγεις πάντα. Να μας δίνεις μια τόνο, μια νότα να πούμε. Αυτό το πράγμα έπρεπε να το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή δεν το έχω δει σε κανένα δελτίο. Ότι φεύγει από εδώ αντιπροσωπεία και πηγαίνει εκεί και διδάσκει. Ποντιακούς χορούς, ποντιακή μουσική. Δεν είναι μόνο ποντιακά, δηλαδή έχει και νησιώτικα και υπηρώτικα διδάσκουν. Πες και μέσα στην εκκλησιά! Όλη την Ελλάδα. Έτσι ρε παιδί. Ναι, όλη την Ελλάδα. Μπράβο. Τώρα ας πούμε τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά θα πάμε να διδάξουμε κριτικά. Θα έχουμε Κρήτη με Πόντο μαζί. Έτσι ρε, όχι ρε. Κριτικός χοροδιδάσκαλος. Α, είδα κάμι δασκαλάτσι, άκου δασκαλάτσι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι ωραία ρε παιδιά. Τι ωραία. Δεν θέλω να πω τώρα βέβαια
ότι μας αγαπάνε επειδή είμαστε απικία τους. Έτσι. Δεν θέλω, δηλαδή ότι έρχονται πιο κοντά. Δηλαδή έχεις ένα μέρος, ρε παιδί μου, είσαι εσύ, είσαι ξέρω εγώ, είσαι με Βορειοελλαδίτης. Να μην πας να δεις λίγο τα Επτάνησα. Και τα Επτάνησα σε εμάς δεν ανήκουν. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ στα Δωδεκάνησα. Να πάω να δω τις άλλες ομορφιές. Μπορεί έτσι και αυτοί να άρχισαν να το βλέπουν. Σου λέει παρακάτω, τους έχουμε που τους έχουμε γαμπίπιπ. Ας μάθουμε λίγο την κουλτούρα τους. Τι να πω, τι να πω. Θέλω κάθε φορά να το αναδεικνύουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Το θεωρώ μια χτίδα μέσα στην καταχνιά τη γενικότερη. Είναι πολύ σημαντικό. Το ότι μέσα εισαγωγικά το πουλάμε, όχι πουλάμε, τους χαρίζουμε πολιτισμό, αδερφέ. Δεν αγοράζεται αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Έτσι ακριβώς είναι. Μπράβο τους. Αυτή την προσπάθεια, ξαναλέω, δεν την έχω δει πουθενά. Δεν είναι πουθενά. Δηλαδή, ο κόσμος δεν το ξέρει. Αν πάρουμε σε τρία μεγάλα κανάλια στην Αθήνα στα Δελτία Ειδήσεων που παίζουν, ας πούμε, την πιτσιρίκα που πιάστηκε με την κόκα. Παρασύρθηκε το κορίτσι. Δεν είναι. Ο Χάρι Πότερ. Εντάξει τώρα, τι άλλη με τα γυαλιά που βγαίνει Χάρι Πότερ. Τέλος πάντων. Εδώ είμαστε. Έχουμε σήμερα συγκλονιστικό δώρο από την Στούκη που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα. Σαν χορηγοσφίνα. Έχουμε καταπληκτικά πράγματα. Καταρχήν, ό,τι θέλετε εκεί στην Παπαναστασίου 25 το έχουμε σε γκατζετάκι, σε σέρβις κινητών, σε τάμπλετ, σε εννοείται οτιδήποτε υπάρχει σε αξεσουάρ κινητού και τάμπλετ, θήκες, πρωτατευτικά οδόνες, καλώδια, φορτιστές, ακουστικά, bluetooth, power banks, βάση στήριξης, σελφομπάστουνα, τα λένε selfie sticks, εμείς το λέμε σελφομπάστουνο. Τώρα ή πρέπει να έχεις ή μεγάλο χέρι να έχεις ή μεγάλο πουλί, ή μεγάλο μπαστούνι. Άμα έχεις μεγάλο μπαστούνι, φίλε, γίνεται η δουλειά με το μεγάλο μπαστούνι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να χρησιμοποιείς το χέρι σου για να βγάλεις την selfie. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25, υπάρχει το κορυφαίο κατάστημα στην πόλη που αφορά σε όλα τα θέματα για κινητά και για tablet. Σήμερα λοιπόν τι δίνουμε. Δίνουμε ένα, οι γνώστες, λίγο, γιατί εμείς δεν πολύ σκαμπάζουμε, αλλά ένα εξαιρετικό μαραφέτη αυτό που θα δώσουμε σήμερα, ένα Android Box MXQ4K. Κάνε την τηλεόραση Android να μπορείς να κατεβάσεις εφαρμογές και να παίξεις παιχνίδια από το Play Store. Έχει προκατεστημένο κόντι για να βλέπεις όλες τις online ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους. Μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση του κινητού και του tablet με την τηλεόραση. Έχει επεξεργαστεί τετραπύρινο και 1 GB RAM. Συνδέει την τηλεόραση με το ίντερνετ, ιδανικό για τηλεόραση που δεν είναι smart. Άρα, ένα μαραφέτη, μπαίνετε και στο Google για να δείτε. Υπάρχουν βιντεάκια με τη λειτουργία του. Πλήθος ακόμα επιλογών. Ένα μαραφετάκι το οποίο κάνει 55 ευρώ, γράφεται FM, αφήνουτε κενό και το αμολομπουμπουνάτε στο 54526. Προσφορά και ευχαριστούμε πολύ τον φίλο μου, τον Δημητρόπουλο, γεια σου Γιαννάρα μου, που σήμερα κάνει αυτή την προσφορά. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25. Στούκι. Μπαίνετε και στο στούκι.gr να δείτε τι και πώς. Χορηγός πρώτης ώρας είναι φυσικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. 50 χρόνια εμπειρίας, μισό αιώνα, όταν ο μπαμπάς Παμπουκίδης τον πρώτο ξεκίνησε. Εκεί θα βρείτε τα πάντα, από ηλεκτρική συσκευή, από την πιο μικρή, από κινητάκι, από τάμπλετ, από κουζίνα, από πλυντήριο, από ψυγείο και φυσικά, ειδικά αυτό το διάστημα, οι εκπληκτικές τηλεοράσεις Sony που χάνετε το τόπι. Τη φυλάει ο άλλος, να πούμε, και είσαι εκεί και βλέπεις. Και νομίζω ότι είσαι και εσύ στην. Θα σε πάρουν τα σκάγια. Τρίγωνο, θα σε πάρουν τα σκάγια. Κλαίει άλλη να πούμε και ποτίζει το δικό σου μανίκι, φίλε. Που κλαίει άλλη στον ώμο του αλουνού και ποτίζει το δικό σου μανίκι. Κατάλαβες. Είναι ο άλλος δηλαδή μέσα στο ανεμοβρόχι, παλεύει εκεί το καράβι μέσα στα κύματα και λες: Θεέ μου, ένα αυτοσίδιο, πνίγομαι! Καλά, το ότι περνάει ο παίχτης, περνάει το δικό νεμάς και θέλεις να του ρίξεις μια κλωτσιά. Μπαίνεις για να κάνεις το tackling, έτσι δεν το συζητάω. Φυσικά, χορηγός πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ λοιπόν, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Έχουμε όμως και φαγητάκι, φαγητάρες μάλλον, όλα στα όρθια, το ψητοπολείο, το κορυφαίο ψητοπολείο, με τον κορυφαίο γύρο στην πόλη και με τρομερή προσφορά ένα κοτόπουλο σούβλας ολόκληρο ζουμερό με πατάτες, με σως λεμονιού. Μετρημένο κεφαλοτήρι. Ναχα. Πρωί. 7,60 φίλε. Τι κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή όταν 4 ευρώ κάνει ένας καφές, ας πούμε. 7,60 ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Αυτή η βραχνάδα είναι, φίλε, που είναι όλη η ιστορία. Το κόκο είναι το κάνουν όλες. Αν η κότα είναι αλανιάρα, αν η κότα είναι
το παίζει δηλαδή το θέμα. Αν ψάχνετε, αν το ψάχνετε, εγώ είναι. Εκεί, δηλαδή, πού είσαι, ρε Πετινέ, τι γίνεται. Έλα, μωρή κοτάρα. Αν καθίσω, λέει, την κυνηγάει, ρε παιδί μου, ο κόκορας, να την καλαφατήσει. Αν λέει, καθίσω να με αυτό, θα με πει, λέει, εύκολη. Αν λέει, δεν του καθίσω, είμαι κότα. Δηλαδή, σκιάζομαι, τι θα κάνω. Θα σκοντάψω. Κατάλαβες, καλύτερη λύση. Υπήρχε περίπτωση γυναίκα να μην βρει η λύση, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις τώρα, λέει, ντεμεκ, ασθενές φίλο. Ντεμεκ, ωραία λέξη, ο ντεμεκ. Φοβερός παίκτης, φίλε, αριστερό μπακ είναι ο ντεμεκ. Γάλλος, παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά δεν. Ακόμα δεν είναι λεβέκ το όνομά του, κάνανε μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος κάναμε. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση, αύριο να ξεκινήσει Πασχαλάκη στην Ξάνθη. Καλώς θα κάνει να βάλει και τον, οπωσδήποτε να βάλει μέσα και τον Μπέλκα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Να πω το ψητοπολείο όλα στα όρθια, ένα στη Λεωφόρο Στρατού 18 και ένα στην Κωνσταντινούπολης 37, 837-166. Και χειροποίητα μπέργκες και κοτόπουλο σε σάντουιτς και σκεπαστές και φοβερά πράγματα και σουβλάκια και γύρους και τα πάντα όλα, χορηγός πρώτης ώρας. Μαέστρο μου, σήμερα έχουμε Παρασκευήλα, θέλω να κάνεις λίγο τα κουμάντα σου, να ξεφύγουμε λίγο από την, γενικότερα από το, όλο το κλίμα αυτό. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις άλλες ομάδες. Φέρνει ένα-ένα ο Γαύρος με τον Κισαμικό. Κισαμικό, άμα σας ρωτήσω, χίλιους από εσάς έχετε δώρο σήμερα, κληρώνουμε 1000 ευρώ. Πείτε μου, από ποια πόλη είναι ο Κισαμικός, πού παίζει. Τι. Κισαμό. Χανιά, πήρες τα λεφτά, ρε. Όχι, ρε, με την πρώτη. Δασκαλάκες. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, εγώ να σου πω, δεν ήξερα, φίλε. Κισαμικός. Δεν ήξερα, ρε παιδί μου, δεν είμαι. Εντάξει, okay, δεν το ήξερα. Τι γίνεται, φέρνει ένα-ένα λοιπόν με αυτήν την ομάδα, το ποδοσφαιρικό μεγαθύριο. Και τι γίνεται. Ο Τζούρτζεβιτς, ο παίχτης τους, βγαίνει και κάνει καραγιοζουλί και σκίζει τη φανέλα. Γράφει στα παλιά του υποδήματα το λεμονί, καθώς βγαίνει αλλαγή. Έχει γίνει ένα μπάχαλο, ένα δελφινάριο κανονικά. Δηλαδή, μιλάμε μια κατάσταση αβαβάου παπαπάου, όλο το σκηνικό. Και εκεί λοιπόν που φαντάσου αντιστοίχως να βγει δικός μας παίχτης, να γράψει τον προπονητή στα αμελέτητά του, να βγει λοιπόν να σκίζει τη φανέλα. Να σκίσει τη φανέλα με το έβλημα επάνω, τη φανέλα να τη σκίσει. Θεωρώ δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή. Ένα είναι να σκίσει τη φανέλα, ένα είναι να ρίξει τη φανέλα κάτω, να την πετάξει. Έτσι. Λοιπόν, να σκίσει τη φανέλα και να πάει ο προπονητής να τον πιάσει, να του πει άντερα από εδώ να μεγάτη. Και να κάνει όλο αυτό το θέατρο. Φανταστείτε να γινόταν αυτό εδώ, στη δική μας ομάδα. Τι έκανα λοιπόν, βγήκε ο Καραπαπάς, πολύ το γούσταρα λέει, πολύ γούσταρα αυτή την αντίδραση. Αμέσως. Συγκάλυψη. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ακόμα στάζει αίμα το μαχαίρι από τη βάναυση σφαγή στον Μανώλο Χιμένεθ για το δάχτυλο που έδειξε στην κερκίδα. 15 μέρες. Απάνθρωποι. Φτούσας, ρε. Δεν λυπηθήκατε τίποτα, ρε. Τίποτα. Είστε άνθρωποι εσείς. 15 μέρες του σκίσατε τα βάρδουλα. Κλαίει γοερά τις νύχτες. Είναι δυνατόν. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, πρέπει να ανεχτούμε το ότι η ομάδα δεν παίζει μπάλα, πρέπει μεταξύ μας να λύνουμε τα θέματά μας, να μην δίνουμε τροφή και χαρά στους άλλους που μας στέλνουν σκοτωμένους, με χίλιες διαφορές να έχουμε. Αλλά δεν γίνεται να έχω αυτούς απέναντι και να το χάσω. Την ίδια στιγμή ο Βάζελος χάνει ό,τι παίχτη έχει. Βγαίνει λοιπόν ο Μελισανίδης και λέει, εμείς δεν πειράζουμε, λέει, παίχτη, λέει, του Παναθηναϊκού. Άτσα. Αλήθεια. Εμείς πειράζουμε, θέλω να πω εγώ. Αν ήταν δηλαδή στο δικό μου χέρι να αποφασίσω. Είναι η προσωπική μου άποψη. Σοβαρά μιλάτε. Τον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου. Αυτός δεν είναι που πήρε τον πρωταθλητή και τον Γαύρο παραμάσκαλα και πήγε στο ΚΑΣ για να φάμε μείον 15. Ο Ντεμεκ φίλος που μας έκανε αγκαλίτσες και μετά όπου μας έβρισκε μας έσκιζε. Αυτή η ομάδα δεν είναι που μας τρύπησε 100 φορές με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα και βγήκε στο Champions League αντί για εμάς 2 και 3 φορές.
Αυτοί δεν είναι που περίμεναν να χάσουμε παίκτες τζάμπα όταν δεν ήμασταν δυνατοί οικονομικά. Αυτοί δεν είναι που μέσα από τα μέσα τους, τα site, ο Sky, οι εφημερίδες τους, όχι απλά λάσπη, με τον καταπέλτη και να τις παίρνει και ο ανεμιστήρας, σαν αυτές τις ανεμοαντλίες να πούμε που έχουν πάνω στα βουνά, για να παράγουν ρεύμα. Με τον ανεμόμυλο η λάσπη, εις βάρος του ΠΑΟΚ, εις βάρος του Ιβάν Τσαβίδη. Και τώρα τι, εμείς πρέπει να το παίξουμε ανώτερη. Μέχρι και τώρα, πριν λίγες μέρες. Ρώσο τον ανεβάσανε, Ρώσο τον κατεβάσανε. Ρεπορτάζ στα κανάλια στις ειδήσεις για λαθρέα, για αυτά, λάσπη. Λάσπη και μετά μια... συγγνώμη, λάθος κάναμε. Και θα λυπηθούμε να μην πάρουμε τον Χουλτ και τον Μολέδο από αυτούς, αν μπορούμε. Αυτοί δεν είναι που μας ηρωνευόντουσαν. Με τι θα τον πάρετε τον Μπέρκλεϊ? Με μπουγάτσες? Α, μάλλον είχανε μπουγάτσες οι Σαουδάραβες, και πει ο Μπέρκ. Μπορείς να πας. Μπορείς, έτσι τιμωρείς. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν είπα τι fair play, δεν κατάλαβα. Θέλετε να σας θυμίσω πώς χάναμε? Το Σταφυλίδι πώς χάσαμε? Το Βιερίνια? Το Κοντρέρας? Πώς φεύγαμε από την Ευρώπη για να παίξει Χαλκιδόνα, η γειτονιά της Αθήνας? Και κλαίγαμε τα βράδια γοερά μόνοι μας με τον πόνο μας? Επειδή νιώθαμε εκτός από αδικημένοι, νιώθαμε και φτωχοί. Και δεν ξέραμε τι ξημερώνει. Θα πάρουμε άδεια, δεν θα θυμάμαι κάτι καλοκαίρια, κάτι εκπομπές. Θα πάρουμε άδεια, δεν θα πάρουμε. Για να παίξουμε το πρωτάθλημα, για να παίξουμε στην Ευρώπη. Και όλο αυτό το σύστημα και τα πολιτικά μπαίνουν μέσα τώρα, γιατί βλέπουμε πώς έχει κάνει τα κίμη ο Παναθηναϊκός και με ποιους. Και τώρα που τον πετυχαίνω σε αυτή τη φάση να κάνω τι, fair play. Μα εδώ δεν μιλάμε για το σύλλογο, και okay, ο σύλλογος είναι σεβαστός. Σέβομαι όλες τις ομάδες. Μιλάμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σύλλογο και για την πολιτική τους ετών. Γιατί λέμε συνέχεια για τον Γαύρο. Ο Βάζελος όταν μπορούσε δεν τα έκανε? Τα ξεχάσαμε? Τους Λίτσες και τους διάφορους. Ο Βουλινός με ποια ομάδα την πήρε την απόβαση να φύγουμε από το γήπεδο? Ξεχάσατε? Και μου αρέσει που υπάρχουν ακόμα και μερικοί δικοί μας που λένε όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Σε αντίστοιχη ιστορία με λυπήθηκαν. Και στο κάτω-κάτω δεν τους βάλαμε εμείς τους παίχτες να κάνουν προσφυγή. Είναι απλήρωτοι πόσους μήνες. Καταραίει το σύμπαν. Αυτοί κανονικά πρέπει να πέσουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Προσπαθούν τώρα να βρουν νομικά τερτύπια, να πειράξουμε το αρθράκι εδώ. Να ομάδα που έχει έμβλημα που μπορεί να είναι σε κορμό δέντρου και να έχει σχέση με πλατάνη ή με ρεμπέτικο τραγούδι. Να κοιτάξουν να βρουν πάλι ένα τερτύπι. Δεν ήταν κανένας εκεί να με σώσει. Δεν ήταν κανένας όλα αυτά τα χρόνια να με σκεφτεί. Το μόνο που έπαιρνα ήταν ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Έλα εντάξει, εσύ πολύ σας γουστάρουμε. Είστε πολύ συμπάθεις. Κρίμα να μην είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ. Α, αλήθεια. Και μόλις βρέθηκε ο άνθρωπος ουρανοκατέβατος, γιατί ήταν δύσκολο το ίδιο το σύστημα να γεννήσει έναν μέσα από την Ελλάδα να βγει. Έπρεπε να έρθει ένας απόξω Έλληνας. Πολύ πιο Έλληνας από αυτούς που λένε ότι είναι Έλληνες. Και κόπτονται για την Ελλάδα και βλέπουμε πού στηφτάσανε. Πράσινοι, μπλε, κόκκινοι, δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, το ξέρετε. Μην προσπαθείτε να αναγνώσετε τίποτα πίσω από τις λέξεις μου για κόμματα. Έπρεπε λοιπόν, δεν μπορούσε να το γεννήσετε, θα τον άφηνε. Μόλις θα πήγαινε να ξεμητήσει ένας, ή θα στέλνανε έναν απατεώνα να βάλει την ομάδα μέσα εκατομμύρια και να είναι κατευθυνόμενος και να τον κρατάνε και από τα κάκαλα, γιατί θα του δίναν την κρατική χορηγία ή δεν του δίναν. Δεν θέλω να κάνεις να λες λεξούλες για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, γιατί δεν θα πάρεις την χορηγία στη φανέλα, δεν θα πάρεις την επιδότηση, δεν θα πάρεις αυτό, δεν θα κοιτάξουμε να πουλήσεις το τάδε ξενοδοχείο στην Αθήνα και να πάρεις λεφτά, δεν θα σου στείλουμε τον τάδε υπουργό να σε βοηθήσει. Υπήρχαν αυτά. Μόλις λοιπόν παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήρθε από το πουθενά, με όραμα, με τρέλα ποντίου και πείσμα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, Κρομλίδη. Πρέπει να έχεις ποντιακή ξεροκεφαλιά. Η καλός εννοούμενη. Αλλιώς, ναι. Ήταν άλλος, φίλε. Έτσι. Εσύ τα ξέρεις γιατί είσαι τέτοιο παιδί. Πολύ εγωίστης, πολύ εγωίστης. Δεν γίνεται. Άλλος θα έχει. Τι κάνετε, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτοί οι ίδιοι λοιπόν μας χτυπούσαν την πλατούλα. Τα κρίμα, ρε πάω. Ανεβαίνουμε τα Σαββατοκύριακα. Ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίναν, πέραν τα τσουρέκια.
Κάνα τη βόλτα τους, αυτό είναι η πόλη. Η πόλη έχει ανεργία, η πόλη έχει πολύ παράπονο, η πόλη έχει πόνο. Η πόλη έχει πάρα πολύ κόσμο που ξεριζώθηκε στο 2017, μυαλά που φεύγουν στο εξωτερικό, έχει τρομερή, τρομερή πίεση. Όσοι έχουμε μείνει πίσω, παλεύουμε τώρα σε αυτή την ηλικία. Τα παιδιά μας να μην βρουν διαλυμένο τον τόπο. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει ό,τι μπορεί ο καθένας. Όποια δουλειά και να κάνει. Αλλά έτσι ήταν μαθημένοι τόσα χρόνια και χάλασε τη μανέστρα ένας που ήρθε από το πουθενά. Και λυσαλαίος πόλεμος ενορχιστρωμένος, μηντιακός, οικονομικός, πολιτικός, θεσμικός, αθλητικός, πνευματικός, από κάθε άποψη και αν το δεις. Μήπως τυχόν και ο ΠΑΟΚ σηκώσει κεφάλι. Μήπως τυχόν και ο ΠΑΟΚ. Νομοτελειακά εκεί θα πάμε ρε, να το ξέρετε. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα και θα δούμε και την ομάδα στο Champions League. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω το ποτάμι. Μπορεί να ταλαιπωρηθούμε, μπορεί να φάμε πόλεμο, μπορεί μεταξύ μας να τρώμε τις σάρκες μας πολλές φορές. Για το πιο τυχαίο θέμα. Αλλά στο τέλος, να το ξέρετε, στο τέλος έχει ζουμουσού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη ζήσουμε τη στιγμή. Αυτά. Άλλα ήθελα να πω, αλλά είπα. Καλό μήνα! Αφού κάθε Πέμπτη είναι εκεί, βάλ το να παίζει από πίσω λίγο λίρα ρε όσο μιλάς. Ξέρει αυτός. Καταρχήν σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Να ξεκινήσουμε από αυτά, Χρήστο. Πρώτο, δεύτερο, ο άνθρωπος θα πάει τώρα να βαράει εκεί πέρα ό,τι νότο. Εμείς τι να το βάλουμε κάθε φορά. Άμα θέλει θα το κανονίσουμε, θα το τακτοποιήσουμε. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Έρχεται όμως να μας πει ένα γεια. Μια καλημέρα δες. Μια καλημέρα να αυτή πέστη και σπέσει κάτω. Έτσι λοιπόν. Απλά βλέπω τι γίνεται γύρω γύρω. Διαλύεται ο άλλος τώρα. Και θα το παίξω. Τι πολιτισμός, δεν κατάλαβα. Δεν είναι ότι τους έτυχε μια κακουχία. Πλημμύρισε το γήπεδό τους. Έπεσε το αεροπλάνο τους. Για να λυπηθούμε. Τόσο καιρό πιστολιάζανε, παίρνανε δάνεια. Γιατί ο Αλαβούζος έκανε 12 μεταγραφές ακριβές πριν φύγει έτσι. Αν είναι έτσι, να τα γράφουμε όλοι στο χιόνι. Και να πηγαίνουμε μετά να κατουράμε και να κάνουμε και με το κατούριμα γράμματα. Ποιος δεν έχει κάνει στο χιόνι. Ποιος δεν το έχει κάνει, πείτε μου, στο χιόνι να προσπαθήσει να γράψει Αγγελάκη. Γράμματα. Εντάξει τώρα, Αγγελάκη, πρέπει να είσαι πολύ προχωρημένο. Πολύ... Άλλο θα μου πει, έχω θέμα, δεν μπορώ. Γιατί φτάνω κάτω και εγώ κάνω. Δεν ξέρω να πούμε. Το σκαλίζω. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ανοίξουμε γραμμές. Χθες λίγο προλάβαμε, θα παίξουμε και σήμερα αντίστροφη μέτρηση. Θέλω να δώσω τραπέζια για τη λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Μην ξεχνάτε, σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο δώρο από το κατάστημα Στούκη στην Παπαναστασίου 25. Κληρώνουμε λοιπόν ένα Android Box. Ένα Android Box MXQ4K που κάνει την τηλεόραση Android, να μπορείτε να κατεβάζετε εφαρμογές, να παίζετε παιχνίδια από το Play Store, έχει να βλέπετε online ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους, πάρα πολλά πράγματα. Πολύ ωραίο μαραφέτη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545 26. Μην ξεχνάτε, 16 Δεκεμβρίου έχουμε αιμοδοσία, καλό μήνα. Μπήκαμε στο μήνα το Δεκέμβρη. Πώς το πάθες ρε μπουτάρι και στόλιτες. Τι έγινε, πότε έγινε, βάλαμε δέντρο ρε φίλε. Όχι σαν την άλλη φορά, θυμάσαι την άλλη φορά τον κάκτο που είχαμε βάλει μέσα στη θάλασσα και βούλιαξε. Τα αστέρια. Δεν γίνονται αυτά ρε φίλε. Στον Οβοπάν επάνω μέσα στη θάλασσα, δηλαδή μόνο εμείς φίλε, μόνο εμείς. Ευτυχώς έπιασαν τόπο τα μπινελίκια στα μικρόφωνα, έπιασαν τόπο οι φωνές απόγνωση σχεδόν του εμπορικού επιμελητηρίου των εμπόρων στο κέντρο, ότι ρε φίλε, στολίζει και το πιο τυχαίο χωριό της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να είναι μια μίζερη πόλη. Πέρσι ήταν τόσο μουντό το θέμα, λες και είμαστε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Βάλε ένα δέντρο, βάλε. Εγώ είπα και το άλλο. Δεν υπάρχει σε κάποια αποθήκη του Δήμου εκείνο το καράβι το υπέροχο. Εντάξει, θα πεις είναι από τον άλλον που τα έτρωγε. 100% δεν σημαίνει. Αλλά, οκ, βγάλε το καραβάκι έξω, βάλε το εκεί στήστο. Μια χαρά. Να δουν τα παιδάκια μας να χαρούν. Καλά κάνε, βάλαν δέντρο. Ωραίο δέντρο, μεγάλο, ψηλό δέντρο, φίλε. Βάλανε. Το είδα το πρωί. Καιρός ήτανε. Έτσι λίγο να αναπνεύσει ο κοσμάκης. Δεν σημαίνει ότι θα πάει να ψωνίσει, αλλά να κυκλοφορήσει λίγο, να αλλάξει λίγο. Μένει η ψυχολογία, αυτό λέμε. Αυτό. Αυτά.
Και Χουλτ και Μολέδο θα τους έπαιρνα. Αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Sorry. Από πού? Από πού θα έρθω? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Κληρώνουμε ένα υπέροχο δώρο σήμερα. Ένα Android Box MX-Q4K. Ακούσατε τα είπα για να μην σας κουράζω. Από το κατάστημα Στούκη στην Παπαναστασίου 25. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25. Πάμε στις γραμμές. Διάβασα, το διάβασα για τον Σταφυλίδη σήμερα. Υπάρχει στο πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Εγώ δεν έχω θέμα να λέω. Το διάβασα, λέει, σε τοπική εφημερίδα. Γιατί πες το όνομα, αυτό έχει γράψει. Χθες το γράψανε σε Αθηναϊκό Φίλο. Σήμερα το γράφει η Metro Sport για τον Σταφυλίδη. Έχω πει πολλές φορές, πολύ καιρό πριν, θα γούσταρα πάρα πολύ να δω αριστερά το Σταφυλίδη και στο κέντρο της άμυνας τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Δύο παιδιά που όχι μόνο τεράστια ποιότητα έχουν, το ξέρετε αυτό, αλλά είναι και παοξάκια, είναι και Έλληνες. Πρέπει να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Δεν το λέω πατριωτικά. Δεν θα φυλάξουμε τα σύνορα ή θα δώσουμε τη σημαία. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να νιώθουν. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει. Ο παίκτης που χάνει η ομάδα και το βράδυ είναι στο μπουζούκι, το θεωρεί φυσιολογικό πράγμα. Και μπορεί σε κάποιες χώρες ή σε κάποιες ομάδες να είναι. Όταν όμως όλος ο λαός δεν κοιμάται από τη στενοχώρια, πρέπει να το κατανοήσεις και εσύ αυτό. Και να πεις τώρα εδώ πέρα κάτι δεν κάναμε σωστά. Θα μπουν οι μισθούκλες, αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς να νιώθουμε. Θα είναι τεράστια υπόθεση. Σταφυλίδης, επειδή παρακολουθώ Bundesliga, ξέρω ότι δεν πήγε στο Αμβούργο το καλοκαίρι. Στράβωσε τελευταία στιγμή, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Στράβωσε η μεταγραφή. Ζήτησε πάρα πολλά λεφτά η Augsburg. Δεν είναι δανεικός από τη Leverkusen. Τον έχει αγοράσει η Augsburg. Όπου φέτος, επειδή στράβωσε το πράγμα, δεν ξέρω, επειδή θέλαν παραπάνω, επειδή δεν πήγε αυτά, δεν παίζει. Παίζει ελάχιστα. Τώρα θα έρθει δανεικός με οψιόν. Θα αποκτηθεί, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το Αμβούργο νομίζω έδινε 10 χαρτιά. Και δεν δέχτηκε η Augsburg. Εννοείται. Ψοφάω για Σταφυλίδη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αριστερό μπακ, ο κορυφαίος Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας. Σε επίπεδο τον έχω δει σε μάτς πέρσι με την Augsburg και έλεγα: κοίτα ρε, τι βγάλαμε από τις ακαδημίες. Το παιδί αυτό είναι από τα σπλάχνα μας. Το Βολομπόλον είχε κλείσει, δεν είχε κλείσει τα 18 εκείνη τη χρονιά. Και μέσα στην Τότεραμ στέκεται μέχρι το 37 που αποβάλλεται, στέκεται σαν να είναι ένας 35χρονος με εμπειρία 25 ετών. Και δεν ήταν για χέρι. Έτσι. Και δεν ήταν για χέρι. Τέλος πάντων, πάμε να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888 και επίσης όποιος μας πείσει και μας ξεγελάζει για να πούμε ποιος. Αυτός ένα μηδέν έχει πακέτο σούπερ δώρων. Μόνο χορεύτερες που δεν φέραμε. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ναι! Ο πρώτος μας τα λέει με το βλέμμα του. Πάμε στον δεύτερο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Σας. Να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, θα μας ρωτήσετε. Γιατί δεν το κάνετε κατευθείαν αλητήριος να δηλώνει και την ιδιότητά σας. Γιατί μιλάμε για αθλητισμό γι' αυτό. Ναι, αλλά είσαι αλήτης. Αυτή είναι η κυρία ιδιότητά σου. Αλήτης. Θα μου πεις το ονοματάκι σου. Όχι, δεν σου το λέω. Θα το κρατήσω κρυφό. Εγώ είμαι από τις παλιές της ακροάτριες που ήσασταν τότε στον πληθυντικό. Τι ωραία. Στον πληθυντικό. Ναι, αλλά δεν σου λέω το όνομά μου. Έτσι να ζηλεύεις. Εντάξει, λοιπόν. Θα παίξουμε. Πήρα να σου πω ένα μπράβο μέσα στην καρδιά μου. Ένα μυστήριο θα παίξουμε. Έλα, γόρι μου. Για πες. Πάω να γίνω συγκινητικός και δεν με αφήνεις, ρε. Όχι, φίλε. Φίλε, τώρα θέλω να είμαι σκληρός μαζί μου. Λοιπόν, πήρα να σου πω όντως, δεν θέλω να ασχοληθώ με τα αθλητικά. Έχω σκυλοβαρεθεί να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Πονάει το μυαλό μου. Πήρα να σου πω ένα μπράβο για το δώρο που έδωσε την περασμένη εβδομάδα με τα κρέατα. Ναι. Λοιπόν, οι εποχές είναι δύσκολες και μπράβο σου που έδωσες τέτοιο δώρο. Κάθε εβδομάδα, αδερφέ μου, που δεν μου λες το όνομά σου για να με καψουρέψεις, δίνουμε πλέον και δεύτερη μέρα τώρα. Έχουμε και το κρεοπωλείο Άγγελος. Πολλά συγχαρητήρια γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλους μας πλέον. Δεν έχει δηλαδή. Άλλοι είμαστε λίγο καλύτερα, άλλοι είμαστε πολύ χειρότερα. Δίκιο έχεις, Χρήστο. Όχι, δεν θα με λες Χρήστο, αλλά δεν θα με ψαρώσεις. Γιατί, όχι, εγώ θέλω να σε λέω Χρήστο. Εσύ βγες και πες ότι δεν είμαι Χρήστος. Δεν μ' αρέσει καταρχήν το Χρήστος, να βρεις άλλο. Και ποιος σου είπε ότι μας ενδιαφέρει να σου αρέσει αυτό που θες να πούμε. Να με λες Ιγνάτιο. Ιγνάτιος! Ναι. Γιατί όχι, έλα Χρήστο Ιγνάτιε. Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρ. Χρήστος Ιγνάτιος. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Φιλιά. Έχουμε ακροατές οι οποίοι δεν βγαίνουν συχνά και βγαίνει και λέει ένας. Έλα, Σάγο, λέει πριν 15 χρόνια.
πριν 16, πριν 12, πριν 13. Και λέτε, που ρόγερε. Φτάσαμε 46, μας κουνάει το πεντάρι απέναντι. Α, ου! Λέει άλλος, λέει, πότε είναι γεννημένο, λέει, το κορίτσι αυτό. Είναι, λέει, το 2000. Το 2000. Είναι άλλη τώρα, είναι 17. 7, 18. Ενήλικς πλέον. Και είναι, φίλε, γεννημένη το 2000. Όχι τον Μπάμπριτσα δεν είδε να κάνει την κεφαλιά ψαράκι. Όχι τον Καμπούρνε εκτελεί βολές. Όχι, δηλαδή, στο κύπελο του 2000, φίλε, το 2001 στη Φιλαδέλφια, τίποτα ακόμα ήταν με τις πάνες. Και βλέπεις τώρα και είναι μια κοπελάρα, ας πούμε, 18 χρονών και λες, τι γίνεται, ρε παιδί, πες, και τα αντίστοιχα και για τα αγόρια, δεν λέμε, ρε παιδί, εντάξει τώρα, λέω τώρα εμείς επειδή αυτό. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Από το αεροπλάνο σε παίρνω. Καλό μήνα. Αγόρι μου. Καλό μήνα, Νικόλα. Αγόρι μου. Καλημέρα, είχαμε την κουβέντα σου πριν. Έφυγε αυτός, λέει. Λέω ότι σήμερα πρέπει. Σήμερα φεύγει, δεν φεύγει. Φεύγει αυτός. Αγόρι μου. Είναι μέσα στο αεροπλάνο, άμα ακούτε, δεν ξέρω αν μου ακούτε. Ακούω την. Αδερφέ, μπορείς να πετάξεις. Βέβαια. Το ρώτησα τους γιατρούς. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν καταλάβει, ρε. Πάω καφού, διότι επειδή. Α, μπράβο, πάω. Γνάτε, σε παρακαλώ, παιδί. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές. Καλό ταξίδι. Και τώρα πλέον θα τα λέμε. Ναι. Το, ποιο είναι το site, Libero 107,4. Ναι, μέσα από, μέσα από το e-radio θα ακούς. Μέσα από το e-radio. Ναι, ναι. Μέσα από το e-radio. Αγόρι μου, τη ζώνη, τη ζώνη να βάλεις. Πες λίγο τη μελαχρινή, την αεροσυνοδό που περνάει δίπλα τώρα και σε κοιτάει με λάγνο βλέμμα. Υπάρχει σίγουρα μία μελαχρινή με πολύ, με κολονάτο πόδι, με... Τρεις. Τρεις, Παναγή. Κατευθείαν Κατευθείαν, τρεις. Πες την ότι... Και πες μια φορά ο πιλότος, να καταλάβουμε τι λέει. Πού παίρνουν το ηχείο, από ποιο τσιγκάρο, από ποιο ντάτσουν παίρνουν το. Και μετά, δεν φτάνει, μα τη λε τη μαλαμπίπη μια φορά, και μετά το λε και στα αγγλικά. Καταλαβαίνουμε τι λε, φίλε. Αυτά που λε, αγόρι μου. Σου εύχομαι αυτό που κάνει να το ζήσει μέχρι το μεδούλι. Είναι ζούμου σου αυτό. Να το ζήσεις, γιατί το αξίζεις. Αυτή είναι πραγματικά. Αυτό, φίλε. Αυτό είναι πραγματικό ζούμου σου. Και να ξέρεις ένα πράγμα. Οι φίλοι, οι πραγματικοί και οι γνήσιοι δεν πάνε άσε μακριά, φίλε. Δεν πάνε να τους βλέπεις μια φορά στο τόσο. Παραμένουν πιο φίλοι από ποτέ όταν είσαι μακριά. Να το ξέρεις. Αυτό. Είναι η Νανούκα, ξέρω ότι μας ακούει τώρα. Δίπλα θα είναι η Νανούκα στη Γερμανία. Άσε εκεί τώρα, δάσε κοντά, φίλε. Χλάτς, θα κάνεις μια έτσι, δίπλα είσαι. Αγόρι μου. Θα τα πούμε, αδερφέ μου. Θα τα πούμε. Καλές γιορτές, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Αγάπησε, φεύγει εξωτερικό για την κοπέλα, φίλε. Δεν υπάρχει. Αυτό θέλει, φίλε, και. Θέλει κάκαλα μενίρ. Μετέωρα θέλει. Να τα αφήνεις όλα εδώ. Όλα του έχει ο άνθρωπος. Δουλειά, τα στέκια του. Ερωτικό μετανάστε. Φίλε, δεν υπάρχει. Αυτό θέλει, φίλε, θέλει αντοχές. Πραγματικά. Έτσι, και ξέρεις ότι εκεί που θα πας υπάρχει και ρίσκο να μην τα βρεις όπως θέλεις, να μην πάνε τα πράγματα όπως θέλεις, όμως το ζεις, φίλε, με το μεδούλι. Αυτό. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί το όμορφο! Καλό μήνα. Α, δεν, αλήθειες λέω, έτσι, δηλαδή δεν είπες έλα τι είναι αυτά που λες και δεν το δέχεσαι, δηλαδή. Ο μετανάστης ποιος ήταν, ο Νίκος Ξανθοπούλος? Όχι. Είναι ο πρώην γαϊδουράγκαθος νυν Μπαλονάκιας. Χρόνια πολλά σου εορτάζονται σήμερα. Α, τι, σήμερα τι παίζει. Ξέχασα ποια γιορτή είναι. Ξέχασα και το όνομά του. Σήμερα. Τα έφυγαν τα κουκάκια σήμερα το πρωί. Τι, ναι, δεν ξέρω. Τα αγαπημένα μου τα κουκάκια. Είναι ένας φιλαδάκος. Του Ασώτου. Όχι. Χθες ήταν το Ανδρέα. Χθες ήταν ο Ανδρέα, σήμερα είναι άλλη γιορτή. Όλο γιορτές θα έχω από σήμερα. Κάνω καθυστέρηση τώρα για να το... Ο μήνας έπιστος και από αυτός ένα μηδέν. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, να ζήσουν τη χέρια που κερδίσαν σήμερα από ένα χιλιάρικο. Να, εδώ ο Κισαμικός. Λοιπόν, δεν μου λες. Ναι. Ποιοι μας αποκαλούσαν εμάς, Τούρκους και Βρωμότουρκους. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Γιορτάζει ο Ναούμ σήμερα. Α, χρόνια πολλά στον Γιώργο Παράσχο.
Ακόμη μια γιορτή είναι. Ψάξτε. Ναούμ, Θεοκλήτο. Ένα ακροατή. Φιλά... Α, ο Φιλάρετο. Φιλάρετο, ναι, ναι. Ο Φιλάρετο ναι. Γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά το φιλαράκι μα. Χρόνια πολλά στο Φιλάρετο. Και ναι, σε όλου ναι. Να έχουν αυτό ο μήνα να είναι ευχάριστο για και πλησιάσουν οι γιορτέ. Αυτό. Να είστε με του δικού σα ανθρώπου, όμορφα. Να ξεχάσουμε. Να φύγουν στην Ελλάδα. Θα κάνει διαγωνισμό με ποιον θέλουμε να κληρωθούμε στο κύπελο. Με αυτόν ένα μηδέν. Δεν θέλω το τραπέζι. Για να σταμάτα να κληρώνεις και να τα κλήρωση καμιά φορά τίποτε ψάρια. Θες να πάω vegetarian. Σήμερα κληρώνουμε, θα έκανα βέβαια, θα, σίγουρα πιστεύω θα είναι πιο λεπτή. Σήμερα κληρώνουμε λαχανάκια Βρυξελών. Μαρουλάκια, κληρώνουμε... Θεά την έχω κάνει ρε κουμπί. Έτσι πιστεύω Θεά. Λοιπόν, φαντάζεσαι να κληρώνω... Και τα χρόνια μου πολλά στο φίλο μας στο Νικόλα, για την Τετάρτη που είναι η γιορτή του. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ακόμα έγινε. Να είστε καλά πάλι, καρδιά μου. Γεια σου, yeah. Γιωργάρα μου. Γεια σου, yeah. Γεια σου, γεια σου, αγόρι μου. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθεπόμενο Ιώβ. Ναι. Κατά το ρέι. Καλά πάλι, καρδιά μου. Καλώ το Λεβέντι, τον Καραμπουζουκλή. Καλώ το πλυντήριο. Γεια σου, Κοντζαντά. Δεν θα έπαιρνα σήμερα τηλέφωνο. Αλλά πήρα. Το καλό το φίλο του Νικολάκη. Θα το δώσω τα. Τα δικά μα τα παιδιά. Καλώ τα δικά μα τα παιδιά. Τι είναι, Νικολάκη. Μια χαρά, μια χαρά. Έχουμε και τα παιδιά του συλλόγου, λέει, άμα ξαναμιλήσετε με τον Νίκο, να τον πεις χαιρετίσματα, λέμε σε ένα χωριό. Ευχαριστώ. Έχουμε και ποντιακές καταγωγές, παιδιά, δεν είμαστε όλοι. Έλα ρε, μέχρι και ο Πιλάτος Πόντιος ήταν. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Λέω, θα ανταμωθούμε ρε και με τον Νίκο, πού θα πάει να πούμε. Ένα γλεντάκι θα το κάνουμε, δεν είναι. 100%. Μόλις είμαστε έτοιμοι, εδώ είναι εμείς στον Αχουργές. 100%. Καταρχήν χρωστάμε ένα γλέντι ραδιοφωνικό εδώ. Έτσι έχουμε πει. Τώρα για ένα παλικάρι που σε πήρε από το αεροπλάνο πιο μπροστά. Αυτό είναι ζωμοσό, ρε φίλε. Πώς λένε και στο χωριό μας, follow your heart, ξέρω εγώ πώς το λένε. Ακριβώς, φίλε, αυτό. Ό,τι ζήσεις. Μπορεί να ζήσεις μεγάλα πράγματα. Δεν έζησες, δεν έζησες. Δεν πειράζει. Άμα δεν πας, τότε το μετανιώνεις. Μα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν μετανιώνεις για μερικά πράγματα που δεν κάνουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, ρε φίλε, πρέπει το λέμε. Ζήστε τη ζωή. Δεν ερωτεύομαι για να μην χωρίσω. Δεν τρώω για να μην βάλω στομαχιά σου. Δεν πίνω για να μην κοιτάξει. Για τα καλά τα παλικάρια. Να σε πω και για τον Χρήστο τον Δημόπουλο. Το χάσαμε κύπελο. Βέβαια. Βέβαια. 100%. Χάσαμε double, όχι κύπελο. Να φύγουμε από το Ολυμπιακό στάδιο. Φάγαμε άστο, άστο, φίλε, μην είναι. Πολλά είναι τώρα. Απλά είδα μερικούς. Είμαι οδηγός, παιδιά. Κάντε λίγο γρήγορα. Έχω αύριο να πάω το εργοστάσιο στη δουλειά. Τι εργοστάσιο θα πάτε εμάς τώρα. Κατάλαβες. Εδώ έχουμε τρελαθεί το εργοστάσιο, σκέφτεσαι εσύ το πρωί. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ που κλαίμε. Μην τα συζητάμε. Ακριβώς, ακριβώς. Απλά είδα μερικούς δικούς μας. Δηλαδή, είδα οπαδούς του ΠΑΟΚ να λένε όχι, δεν είναι σωστό, λέει. Τι δεν είναι σωστό τώρα, αυτούς ειδικά. Το ξαναλέω, δεν είναι μια αεροπορική τραγωδία. Δεν είναι ότι έριξε ένα κεραυνό και του έκαψε το γήπεδο. Εδώ πιστολιά. Πέρνανε στο χιόνι. Δάνεια. Χρόνια χορηγίες κρατικές στη φανέλα και ξαφνικά όταν ο πολυμετοχικός. Ξεπουλούσε ο ΠΑΟΚ για να μείνει στην κατηγορία. Ακριβώς. Και αυτή. Πρόσεξε, δεν τον κλέβεις ποδοσφαιριστή τώρα. Όχι βέβαια. Δεν πας να τον πάρεις μεταγραφή. Μένει ελεύθερος. Μένει ελεύθερος. Ελεύθερος είναι, ρε φίλε. Πήρα και αφορμή, Κώστα μου, επειδή έβγαλε ένα. Ανακοίνωσε η ΑΕΚ, ο Μελισανίδης ότι δεν πειράζουμε παίχτη από εκεί. Θέλω να σας θυμίσω παλιότερα, οι παλιοί ίσως να το θυμάστε, όταν είχε τρομερά προβλήματα ο Πανιώνιος, πήγε ο Παναθηναϊκός και του πήρε όλους τους παίχτες. Δεν θυμάμαι τώρα. Μιλάμε για καλούς παίχτες. Δεν ξέρω αν ήταν ο Σαραβάκος τότε ή ο Μαραγκός. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιους, αλλά τρεις-τέσσερις παίχτες, οι άλλοι πεθαίνανε, παιδί μου, και πήγαν και του πήραν τους παίχτες. Όπως και ο Ηράκλειος. Όταν έπεσε, πήγαν οι συμπολίτες, τους πήραν σχεδόν όλους τους παίχτες. Δεν τα λένε αυτά. Πώς να το πούν, φίλε, πώς να πούν. Ναι, ναι. Πώς να... Για όλα αυτά, φίλε, για όλα αυτά, ο Κυριάννης. Τότε κάνανε βούκινο το κάνουν. Εντάξει το, άσε τώρα. Μη με... Λοιπόν, φιλαράκι, και να είσαι πρόεδρο, ρε φίλε, να τρέχεις με τις γαβροφυλάδες να πούμε. Κάντε τους ΔΑ, μείον 15 για να προχωρήσω εγώ. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα. Χουλτ. Χουλτ. Μολέδο. Μολέδο. Αριστερό μπακ. Και παίρνουμε στην Ξάνθη το ματάκι. Αριστερό μπακ στόπερ. Μη σου πω και κανένα κουρμπέλι. Μη σου πω. Αλλά, οκ. Okay. Μια χαρά είναι το παλικάρι. Όποιον μπορούμε. Okay. Αυτή λοιπόν, που... Πολλά και καλό ταξίδι, αγόρι μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Φιλιά, πλυντήριο! Γεια σου, πλυντήριο! Πάντα, αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ζου μου, σου λέμε. Μια γραμμή ακόμα, ναι, γεια σας. Άντερε Κωστάκη. Άντερε Κωστάκη! Αγόρι μου, για πες. Τι κάνεις. Καλά, δόξα τω Θεώ. Πρώτα λίμπερο, μετά ο καφές. Με την Ελένη. Τώρα σε κατάλαβα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, μαμά Βέσπα, έλα, έλα. Λοιπόν, έχω να δηλώσω δημοσίως και μέσω ραδιοφώνου για να μην την πατήσουν κι άλλοι.
όσα μαγαζιά έχουν κλείσει το ρεύμα, έχουν σταματήσει το ρεύμα, ναι. Ο Δήμος ναι. δεν στέλνει ειδοποίηση για το ΤΑΠ. Και μετά από 1-2-3 χρόνια που πάει κάτι να ασχοληθεί, να το πουλήσει, να το κάνει, βγαίνει ένας λογαριασμός, το ΤΑΠ, συν 200% επάνω. Το πλήρωσα κάηκα και ειδοποιώ όλο τον κόσμο, να ξέρει. Άρα τι γίνεται. Εδώ δεν είδες τώρα, πρόσεξε, μόνο. Δεν είδες τώρα τι γίνεται. Πω, δίνει μέρισμα, παίρνει το διαμέρισμα. Ναι, δηλαδή, δίνει μέρισμα, σε κάποιους θα δώσω τώρα, δηλαδή, δίνει μέρισμα, παίρνει το διαμέρισμα. Πάει η πρώτη λοιπόν, κατοικία, γεια σας. Κώστα, εγώ τι είχα να πω, το είπα, γεια σου, ευχαριστώ, πάρ' την Ελένη να σου πει και αυτό. Δώσε πάσα, δώσε πάσα, έλα, γεια σου Ελένη μου! Έλα Κωστή γλυκούλη! Γεια σου γλυκού με τόσο ζάχαρο, με είναι δυνατόν. Με πάντοτε την καλή ενέργεια, τη θετική ενέργεια, γι' αυτό σ' αγαπάμε και γιατί είσαι πολύ ΠΑΟΚ, όπως είμαι και εγώ πολύ ΠΑΟΚ. Άστα να πάνε. Ευχαριστώ προχθές, έστειλες χαιρετίσματα στους γαμπρούς, βέβαια. Στο Κάρντιφ, να είσαι καλά. Είναι και της Τούλας ο Γιώκας εκεί τώρα. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν τα παιδιά μεταξύ τους. Πρέπει, τα ζουμουσάκια που είναι σκορπισμένα στον πλανήτη και τα παοξάκια πρώτα πρέπει να βρεθούν. Ναι, και κάνουν πολύ παρέα εκεί με Έλληνες και τα λοιπά. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς δεν βρεθήκαν ακόμη. Ναι. Είναι εξαιρετικό παιδί ο Αντώνης της Τούλας. Ναι. Με την οικογένειά του εκεί. Ναι. Και ήθελα να πω τώρα λίγο για τον ΠΑΟΚ, για τα παλιά αυτή η ομάδα, ο Παναθηναϊκός, που έκανε πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Και όταν πήρε το πρωτάθλημα, μας πήρε το Δημόπουλο. Βέβαια. Και μετά θα παίρνει και κύπελο. Και πιο παλιά με Λίτσα, μου λένε. Με το, μετά, με το Λίτσα. Πολλά έκανε με το Σαλπιγκίδη. Πολλά. Έπαιρνε όλο παίχτες τους καλύτερους αυτά. Και τώρα μιλάνε δηλαδή. και ο Εσκομπάρ. Ο Εσκομπάρ, ναι. Ο Εσκομπάρ, εγώ Εσκομπάρ τον αναφέρω. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε ποιον εννοείς, καταλαβαίνεις τώρα. Α, μπράβο. Δεν υπάρχει κανένα λόγος. Εύκολο φαινόμενο παραλείπονται. Πάντως στη μάχη Κουραμπιέ Μελομακάρονου γίνεται ντέρμπι, θέλω να σου πω. Επειδή μιλάμε ότι το καράβι που ερχόταν, τελικά τι είχε, είχε καλλιντικά για τον Κουραμπιέ πάνω, για την μπουγάτσα. Άσε μου, ωραία, άσε μου, ωραία. Τέλος πάντων, δεν μου λες, πού θα γίνει η αιμοδοσία. Θα γίνει έξω από τη θύρα 3, έξω από τον ναό. Α, στο ναό! Α, δεν κατάλαβα. Νόμιζα στο παλατάκι. Στο θα σπίτι γίνει. Μας. Όχι. Έξω από τη θύρα 3. Θα έχουμε τη 13η αιμοδοσία αθλητηρίων και θα έχουμε και συλλογή ρούχων. Ό,τι ρούχο πάρουμε, θα σας πω πολύ σύντομα που θα τα πάμε τα ρούχα. Γιατί θέλω να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι για να πάνε εκεί που πρέπει. Ναι. Τα ρούχα θα είναι μόνο παιδικά. Όχι μόνο παιδικά. Γενικά. Ρούχα χειμωνιάτικα βασικά, γιατί είναι δύσκολο το διάστημα αυτό για ανθρώπους που. Και πιο μεγάλης ηλικίας, όχι μόνο παιδικά, γενικά. Όχι, και εφηβικά. Και εφηβικά και για μεγάλους και για ενήλικες. Για ενήλικες, ναι, για ενήλικες. Ναι. Έγινε Κωστή. Να σε καλά, Ελένη μου. Να σε καλά και εσύ και όλη η οικογένειά σου με υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάμε τέλος πρώτης ώρας, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα ώρα που ήταν πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Έχω Σωτήρη Δασκαλάτση στην κονσόλα. Έχω Νίκο Χρωμλίδη δίπλα που ακόμα και όταν δεν παίζει λίρα. Δεν ξέρω. Ακούω φωνές. Πώς το λέγε, λέει φωνές. Ακούω φωνές. Σαμπρίνα ήταν αυτό. Σύσυφος. Σαμπρινάρα, φίλε. Μεγάλες στιγμές. Φοβερό, φίλε. Κάνουμε παρέα τότε με Παναγιώτη Λιαδέλη και λέει: παιδιά, λέει, έρχεται στον καφέ. Είμαστε με Βέννη, Ατζόγλου, Καστάνης, Μιχαλίτσο, όλη παρέα. Λέει: παιδιά, λέει, παιδιά, τα έφτιαξα με τη Σαμπρίνα. Ποια Σαμπρίνα, τη Σαμπρίνα. Λέει: ναι, α, τώρα λέει σε λίγο έρχεται. Και είμαστε φίλοι στον Ουβό και κατεβαίνει την Αριστοτέλους η Σαμπρίνα μόνη τη. Καταλαβαίνεις τι γινόταν έτσι από πάνω μέχρι κάτω μέχρι να κατέβει. Καταρχήν κατέβαινε σε αργή κίνηση. Απίστευτο αυτό που ανεμίζει το μαλλί και έρχεται σε αργή κίνηση. Όλοι ήταν σε γρήγορη κίνηση. Σαμπρίνα, πολύ ωραίο κορίτσι. Και καλό παιδί κιόλα. Καλό παιδί. Λοιπόν, χορηγός πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολάηδης. Εξαιρετικά πράγματα βρίσκεται εκεί. 50 χρόνια εμπειρία. Ειδικά Sony τηλεοράσεις αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει πιο κορυφαία εικόνα. Πιο ζωντανά χρώματα βρείτε πουθενά. Όλα στα όρθια, ψητοπολείο με ντόπια κρέατα, χειροποίητες νοστιμιές, σας τρέχουν τα σαλάτια με 100 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς να λαχανιάζουν, σουβλάκια γύρος, κορυφαίος γύρος της πόλης, εκεί θα πάτε. Και βέβαια προσφορά αυτό το διάστημα ένα ολόκληρο ζουμερό κοτόπουλο σούβλας με πατάτες, σος λεμονιού, τριμμένο γεφαλοτήρι μόνο με 7,60. Και στα δύο καταστήματα, Λεωφόρος Στρατού 18, Κωνσταντινούπολης 37, τηλέφωνο 2310 837 166. Μην ξεχνάτε.
Στούκι στην Παπαναστασίου 25. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Για το τάμπλετ σας, για το κινητό σας, εκκληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο, ένα καταπληκτικό δώρο, ένα Android Box MXQ4K. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Επιστρέφουμε! Φοβερά λόγια έχει αυτό. Εδώ είμαστε! Ζούμου σου! Ζούμε μεγάλες στιγμές. Εδώ είμαστε. Όλη την εκπομπή. Μαγνητοσκόπα. Ή τέλος πάντων για να το πούμε ηχογραφημέ. Την ακούτε στο zoomusu.gr, στο site μας. Γράφετε ZMS με ελληνικούς, με λατινικούς χαρακτήρες. Ή zoomusu, Z-O-U, zoomusu.gr και μπαίνετε εκεί. Τα θεματάκια του ΠΑΟΚ που τα φορτώνει άοκνα η Χρύσα, η Άντσου, που είναι κολόνα, κολόνα της ενημέρωσης και στην ομάδα και στο site. Και την υπερευχαριστώ γι' αυτό, γιατί ποτέ δεν κουράζεται και ας έχει θέματα ο καθένας. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο Android Box προσφορά από το κατάστημα Στούκι στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25, εκεί όπου βρίσκεται όλα όσα θέλετε για το κινητό σας, για το tablet σας, για το laptop σας, θήκες, τα πάντα προστατευτικά, καλώδια, φορτιστές, ακουστικά, τα πάντα, μπαταρίες, φλεξάκια, power banks, bluetooth, όλα όλα και φυσικά service και κινητών και tablet. Τηλέφωνο δεν είπα, σας το λέω τώρα, 2311 243 111. Ένα υπέροχο λοιπόν μαραφέτη, ένα υπέροχο Android Box MXQ4K κληρώνουμε σήμερα, που κάνει την τηλεόραση Android και πολλά άλλα πράγματα. Πολλά άλλα πράγματα σας τα είπα για να μην σας κουράζω. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι φυσικά η Καλόε, κορυφαία εταιρεία που σας έμαθε πρώτη την αυθεντική αλόη, στο 23 12 200 500. Η μαστίχα Χίου είναι αυτή η ποικιλία που αυτή την εβδομάδα έχουμε σε προσφορά, γιατί είναι ευεργετική για τον οργανισμό σας. Στο 23 12 200 500. Και μην ξεχνάτε Τενταχόμ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, ειδικά αυτό το διάστημα και για αντιανεμική ζελατίνα πέρα από τέντα. Έχουμε έτοιμο και το σποτάκι μας. Γιάννη, ξέρω τι ακούς. Θα ξεκινήσουμε από τη Δευτέρα να παίζει. 4-30-0-11. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Και εννοείται Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, κορυφαίος προορισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 705-750. Δεν υπάρχει τέτοια παντσέτα, δεν τη φάτε πουθενά. Όχι μόνο, στα Ελευθέρια, δίπλα στον Αγιώργη. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Άκη, βραχνιάζαμε. Ναι, ναι. Κρύωσες πουλάκι μου. Λίγο μωρέ, δεν πειράζει. Κοιμάσαι ξεσκέπαστος, βγήκες τίποτα στο μπαλκόνι λουσμένος, τι. Όχι, την πάτησα προχθές που πήγα κάτω. Μάλιστα. Προσοχή, είναι πονηρός ο καιρός. Να πω και το φιλάρετο που γιορτάζει χρόνια πολλά. Πολύ ωραία. Έχεις τον Νίκο δίπλα σου. Έφυγε, έφυγε στο διάλειμμα, αδερφέ, να προλάβει χτίσει. Στον Νίκο, τα ακούει, ακούει όμως, ακούει. Φεύγει Βερολίνο. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό, ρε παιδιά. Που πάει και διδάσκει ποντιακούς χορούς και με τζέ ποντιακή κουλτούρα στους Γερμανούς. Φοβερό είναι, όχι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Φοβερό, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, παιδιά. Αν και δεν είμαι πόντιος, είναι πάρα πολύ εγώ, ωραίο. Ούτε εγώ είμαι πόντιος. Δεν είναι. Ναι. Σαν Έλληνες αγαπάμε όλες τις φυλές. Όλες τις περιοχές. Α, μπράβο. Κωστή, να πω κάτι, αν και ο ίδιος δεν θέλει να τα λέμε, αλλά πρέπει να το πω. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω το κόκκινο σκοφίτσο να βγαίνει στη τηλεόραση. Στο Σάββατο το βράδυ πήγα στο Λαύριο, έτσι, είπα ότι θα πάω στον αγώνα την άλλη μέρα και... Ναι. Μέχρι εκεί. Έμαθα από τους δημοτικούς συμβούλους εκεί της Μάντρας. Ναι. Ότι ο κύριος Σαββίδης ήταν ο πρώτος που έστειλε πράγματα. Ναι, ναι. Πρώτος. Και ο άλλος βγαίνει μούρη στην τηλεόραση. Ναι, okay. Για να το παίξει, ξέρεις. Απλά λέω τη διαφορά, έτσι. Να ξέρετε, παιδιά. Δεν περιμέναμε, φίλε, δεν περιμέναμε αυτό. Δεν περιμέναμε αυτό. Εγώ επειδή γνωρίζω παραπάνω πράγματα, γι' αυτό απλά οι άνθρωποι γνωρίζαν εκεί πέρα. Ήταν, λέει, από τους πρώτους που το έστειλε. Γιατί τους είπα ότι είμαι και εγώ από Θεσσαλονίκη, είμαι, πάω και είμαι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, στη Ξάνθη θα πάμε και θα έρθουμε με τη νίκη. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Επειδή αυτοί ξέρουν ότι εμείς τους πιέζουμε τους παίχτες, οι ποδοσφαιριστές ξανά, το δηλώσαν κιόλας, έτσι, το είπαν χθες. Είναι πιεσμένοι, λέει, οι παίχτες. Καθόλου πιεσμένοι δεν είναι. Πιεσμένοι θα είναι
πρέπει να νικήσουνε. Με 1.000.000 και με 500.000 δεν έχεις πίεση, ρε φίλε. Πώς να το κάνουμε. Ναι. Δεν έχεις πίεση. Πίεση έχει αυτός που φίλε, δεν μπορεί να πάρει το φάρμακό του. Αυτό. Αυτός που δεν τελειώνει τα λεφτά στις 13 του μηνός και έχει δύο παιδιά και πρέπει να πάρει γάλατα, πρέπει να πάρει πάνες, πρέπει εφορίες, πρέπει... Άστο, τι να λέμε τώρα. Τέλος, να σου πω κάτι. Αυτό που είπε φίλε η Θύρα 4, μέσα σε όλα, έτσι, μέσα σε όλα τα σωστά που έγραψε, τα γνήσια, τα αυθεντικά, με σκληρή γλώσσα μπορεί για κάποιους, εγώ διαφωνώ, διαφωνώ ότι είναι σκληρή γλώσσα. Είπε το εξής, τέλος τα ψέματα, φίλε, τέλος τα λόγια, τέλος. Μιλήσαμε το πιο Πασχαλάκης, παιδιά, κουράσαμε με τα λόγια. Και ο Μάτος τι είπε μετά τον αγώνα, τέλος, τέλος, φίλε, έργα, φίλε, έργα. Όχι, τι είπε στους συμπαίκτους του, ξέρετε τι είπε. Ψυχή δεν έχετε πάνω σας, τι είναι αυτό που παίζετε, τέλος, στους συμπαίκτες του. Έγινε, γεια σου Άκη, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Αύριο 5 και 4 το μάτς θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή όσοι ταξιδέψετε στην Ξάνθη, που θα τονωθεί και πάλι η αγορά της Ξάνθης. Θα πάει τον Παουξάκη, δεν θα φάει, δεν θα πιει. Ε, δεν θα πάρει από το περίπτερο. Δεν θα πάει. Ζωντάνια θα πάρει πολύ. Και πάλι τα εισιτήρια τι, 15, 20. Έτσι είναι, βέβαια, βέβαια. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μεγάλο σεντερφόρ. Μεγάλο. Ο Γιώργος ο Κατουρτζίδης. Ναι. Πολύ μεγάλο. Ξέρω, ξέρω. Και ποντιάρα, φίλε, και... Πατούσε το σεντερμπάκι, βογκούσε το σεντερμπάκι. Έτσι, έτσι. Πολύ και... φίλος, είναι πολύ αδερφός μου, βασικά. Είναι ωραία οικογένεια, φίλε. Εγώ με τον γιο έχω γνωριμία. Εγώ έχω και με τον παπά του και με τα ξαδέρφια του. Αλλά και αγάπη για την ποντιακή κουλτούρα και τη μουσική και για την παράδοση. Δεν υπάρχει αυτό, με αυτά δεν τα συζητάνε, αυτά είναι. Και προσφορά στο τοπικό ποδόσφαιρο, οι άνθρωποι. Βασικά δεν πήρα για σένα, πήρα για τον Νικόλα, αλλά δεν τον πρόλαβα. Τον έστειλα μήνυμα για καλό ταξίδι. Αυτό που κάνει ο Νικόλας δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι τόσο πατριωτικό όπως το ας πούμε αυτό. Είναι σαν να είσαι εκπρόσωπος, πώς το λένε. Να σου πω, είσαι φίλε πρέσβης, πρέσβης πολιτισμού. Πολιτισμού, αυτό είναι. Σας ρωτάω λοιπόν, αν δεν το έλεγα εγώ στο ραδιόφωνο. Ευθέως σας ρωτάω, το ξέρω. Κωστή, όχι, γιατί και, πρόσεξε. Πάμε να ανοίξουμε συζήτηση για μια εβδομάδα. Ούτε εγώ το ήξερα. Και κάποια στιγμή μου λέει... Εμένα όταν μου το έπαιρνε νόμιζα με κάνει πλάκα. Και μετά που συζήτησαμε ας πούμε και αυτό, λέει όχι λέει. Κοίταξε, γνωρίζομαι χρόνια με το παιδί. Κάνω αυτό το πράγμα. Μου έλεγε πάω να παίξω στη Γερμανία. Νόμιζα λέω γιατί πολλές φορές φεύγουν να παίξουν σε μαγαζιά νόμιζα ρε παιδί μου. Νόμιζα σε μαγαζιά, τους καλούν να παίξουν σε μαγαζιά. Μου λέει όχι, πάμε για να παίξουμε... Γιατί κάνουμε εκπαίδευση. Παίζουν σε συλλόγους, παίζουν και είναι Γερμανοί περισσότεροι. Χώρια που είναι οι Έλληνες είναι εκεί πέρα που διψάνε γι' αυτό εδώ. Αλλά φαντάζεσαι τι γίνεται από Γερμανούς. Είναι όλα τα παιδιά. Πολλά παιδιά, μικρά μιλάμε. Έτσι, είναι, πάντων, έτσι. Είναι υπέροχο. Θέλω να πω και κάτι τώρα γιατί δεν είπαμε τίποτα για τον Πάγκο ακόμα. Ήταν πολύ ήρεμη η εκπομπή μέχρι στιγμής. Ναι. Εγώ είναι να ανάψω μια φωτιά. Λοιπόν, ναι. Κύριε Λουτσέσκου. Οι ομάδες της τάξης της Ξάνθης από το ΠΑΠ πρέπει να κάνουν 2-0, 3-0. Από το μισάωρο. Από το μισάωρο. Λοιπόν, ομάδες της τάξης του Πλατανιά πρέπει να κάνουν 0-4, 0-5. Από τους αναπληρωματικούς μου. Κατάλαβες κύριε Λουτσέσκου. Δεν θέλω να κάνεις αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που σου φέρανε που σου έφερε ο κύριος να τους γεμίσει ανασφάλεια. Ναι, να μην έχουν κανένα φόβο, καμία, πώς το λένε αυτό, φοβία από κανέναν, δεν έχουν να πάθουν τίποτα. Ίσα ίσα θα τους λιτσάρουν από αγάπη, σε εισαγωγικά το λιτσάρουν, από αγάπη όταν γυρνάνε από τέτοιες νίκες και έρχονται στο αεροδρόμιο ή στην Τούμπα όταν έρχονται με λεωφορείο, θα τους λιτσάρουν από αγάπη. Ξύπνα το αυτό. Βγάζω από το μυαλό σου το φόβο. Αυτό είχα να πω. Γεια σου Παναγιώτη μου. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Να πω ότι πιθανότατα να είναι στην εντεκάδα ο Πασχαλάκης. Λέει, του δίνει την ευκαιρία, αυτό που λέγαμε προχθές. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά είναι άχρηστος ο Ρέι. Το τονίζουμε αυτό. Απλά είναι καλό ο τερματοφύλακας, επειδή είναι μία η θέση, να νιώθει ότι υπάρχει ένας
πίσω και υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας, ωραία. Εγώ πιστεύω βρήκαμε τέρμα για πολλά χρόνια. Λοιπόν, ούτε έχει κάνει κανένα κραυγαλαίο λάθος. Απλά η χαλαρότητα και η σιγουράντζα δεν κάνει καλό σε κανέναν. Και επίσης το παιδί που βρίσκεται πίσω, γιατί μαθαίνουμε ότι δουλεύει σκληρά στην προπόνηση, το έδειξε και προθές. Έστωσε αυτό με αυτόν τον αντίπαλο, όποτε χρειάστηκε, έβγαλε πραγματάκια ο Πασκαλάκης. Αντάμιψε τον. Το ίδιο και το Λιμνιό που σκυλιάζει. Έτσι, το ίδιο τον Μπέλγα που σε εκείνη τη θέση. Βάλ τον στη θέση του. Αφού θες να παίξει με τον Καντουρί, ντε και καλά, βάλ τον Καντουρί να παίξει αριστερά. Και βάλε τον Μπέλγα στον άξονα, ρε παιδί μου, που δείχνει ότι εκεί αποδίδει καλύτερα. Αντάμιψε τον Πρίγιοβιτς που δείχνει ότι σκυλιάζει. Και βάλ τον στην κορυφή. Δηλαδή, βρες τους ανθρώπους το timing. Μην έχεις αιμονές, μην κολλάς σε παίκτες που σε έχουν απογοητεύσει, που δεν σου δίνουν ο Μάκ αυτό το διάστημα. Δεν βλέπετε. Μην τον εκθέτεις άλλο. Βγάλ τον έξω. Μέχρι να βρει τον εαυτό του, αν τον βρει. Δεν μπορεί όμως να μένεις εκεί. Δηλαδή, θα επιμείνεις στο τέλος, εσύ θα την πληρώσεις. Και αν ισχύει αυτό που είπε στους παίκτες, ότι ρε παιδιά, τρώω εγώ όλο το ανάθεμα να πούμε, βοηθήστε με κι εσείς. Πάμε στην γραμμή. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Υγεία. Έτσι. Έτσι. Αύριο όσοι πάμε τόσοι γυρνάμε. Και πιο πολύ. Αυτό είναι το βασικό. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Ο χρέος των παιχτών του ΠΑΟΚ είναι να τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άδικο σπορ και δεν κρεμάμε ανθρώπους όταν δεν τους θέλει μπάλα. Κρεμάμε ανθρώπους όταν δεν προσπαθούν. Όταν δεν θέλουν αυτοί να παίξουν μπάλα. Όχι όταν δεν τους θέλει μπάλα, όταν δεν θέλουν να παίξουν, όταν δεν έχουν διάθεση. Αυτό, όπως το λες. Μαζί σου. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά στην κατάρτιση εντεκάδας, θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Ναι. Γιατί, δηλαδή... Σκέψεις κάνουμε, δεν ούτε επιβάλλουμε στον προπονητή, ούτε λέμε, έτσι, ούτε είναι ο ρόλος μας. Εντάξει, γιατί υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που είναι στο απειρόβλητο και ο υπέροχος λαός έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές κάνει εντυπωσιακές και επικές κολοτούμπες. Για πες. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ναι ρε Ιβάν, φέρε τον Ινδιάνο να τους βαζακώνει το λαρίκι και μετά να πεις α, γιατί παίρνεις κάρτα τώρα. Δηλαδή, αν δεις τον Ινδιάνο να δαγκώνει λαρίκια, αυτά... Μιλάς για τον Σαμπράνο. Αυτά επιφέρουν καρτούλες. Δεν τον ανέφερα καθόλου τον Σαμπράνο. Το λες εγώ, για... Ναι, τον αναφέρω εγώ τώρα. Ναι. Όχι, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, σε λέει ότι το θέλω και έτσι να και γίνεται. Αλλιώς. Α, συγγνώμη. Εντάξει. Πρόσεξε, υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή αυτό που κάνει στο ΆΚΑ είναι έγκλημα. Ναι. Έτσι ξεκάθαρο. Είναι λάθος μεγάλο. Δεν πρέπει να το κάνει εκεί. Ενώ έχει κάρτα. Είναι λάθος μεγάλο, ναι. Και να το πούμε γι' αυτό, και παίζει σε μια μεγάλη ομάδα και επειδή υπάρχει και κόσμος που γουστάρει πολύ τον Αναστασιάδη, αν το είχε κάνει αυτό στον Άγγελο, δεν θα ξανάπαιζε μέχρι τον Μάη. Ναι. Τέλος πάντων. Γιατί δεν τον αδικεί ο διαιτητής, κάτσε, θα τα πούμε όλα. Όχι, το είπαμε την ημέρα που έγινε. Την ημέρα που έγινε. Μαζί σου, ρε Κωστή. Ναι, την κυνηγάει την καρτούλα και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Δεν θέλω να σκεφτώ, αν υπονοείς, ότι το έκανε. Όχι, δεν υπονοώ τίποτα. Όχι, υπονοώ ότι έπαιζε μπλαζέ. Ούτε καν. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, δεν παίρνουμε τέτοιε σκέψει. Μην πούμε στη σκέψη τώρα ότι δηλαδή στείνει την ομάδα, το κάνει επίτηδες. Αλλά όπω λε, η χαλαρότητα, η αφέλεια είναι αφέλεια ποδοσφαιρική. Να έχεις κίτρινη και να κάνεις αυτό το μαρκάρισμα σε ένα αχρίαστο σημείο του γηπέδου. Μα δηλαδή, δεν έκανε τίποτα, κυνηγούσε να πλουτίσει. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Όμως από αυτό το σημείο το μέχρι κάπου... να απαξιώνουμε τον παίκτη ή να λέμε μην παίζεις σκληρά, μα άμα θέλουμε ένα τέτοιο ποιοτικό θέλουμε πίσω. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν τι θα γίνει από εδώ. Ναι, αλλά έχουμε πει κάτι χίλιες φορές. Εσύ το λες. Ματάκι χορταράκι. Δεν με ενδιαφέρει το βιογραφικό του, ούτε που έπαιζε. Σε μένα τι κάνει. Μα δεν το έλεγα χθες για τον Καντουρί. Ματάκι χορταράκι, τι έκανες πριν. Μέχρι τώρα λοιπόν, από αυτούς που ήρθαν, αυτός ο οποίος έχει δείξει πριν τραυματιστεί, τα πιο ωραία στοιχεία είναι ο Μαωρίσιο. Συμφωνούμε σε αυτό. Μέχρι να τραυματιστεί. Σε αυτό συμφωνούμε. Ταβάνι. Πρώτον. Δεύτερον, αυτός που απογοητεύει περισσότερο από αυτούς που έχουν έρθει, ενώ είχε βιογραφικό, ενώ είχε ομάδα πίσω, παρουσία στην Τωρίνο, έτσι, παρουσία στην Νάπολη, είναι ο Ελκαντουρί. Επίσης, για μένα απογοητεύει περισσότερο ο Μακ. Ο Ελκαντουρί, θα σου πω γιατί για τον Μακ. Ας πούμε ότι ναι, έκανε πέντε πράγματα. Ο Μακ, γιατί επειδή τον Μακ τον ξέραμε, δεν περιμέναμε να δούμε τι είδους ποδοσφαιριστής είναι. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται έτσι. Όσο για το θέμα της θέσης, τον βάζει λέει πάρει στη γραμμή τώρα στον Ασβέστη, γιατί όταν τον είχε στο 4-4-2 μαζί με τον επιθετικό έπαιζε εκεί. Ναι, βρε αγόρι μου, αλλά δείξε μου πράγματα. Σαν να έχει παρατηθεί, σαν να μην το πιστεύει ο ίδιος ο Μακ.
είναι σαν να είναι σωσίας. Με στεναχωρεί γιατί ξέρουμε τι μπορεί να δώσει. Και είχε, είχε και άλλες προτάσεις. Αλλά τις απέρριψε, γούσταρε να έρθει εδώ. Δείξε μας πράγματα, δηλαδή βρες τον τρόπο. Κατάλαβες. Αυτό. Θέλει προσοχή και θέλει αγάπη, έτσι. Μα βλέπεις και την κριτική. Την κάνουμε, λέει, πολλές φορές. Δεν είσαι, λέει, πιο σκληρός. Μα δεν μπορώ στο παιδί μου. Τι να κάνω το παιδί μου. Να το ταράξω στη σφαλιάρα. Το μαλώνω. Πονάω την ώρα που το μαλώνω. Ούτε όμως θα του πω μπράβο όταν βλέπω ότι κάνει το στραβό. Ξεκάθαρο είναι αυτό, παιδιά. Είναι κοσμοθεωρία δική μας. Έτσι βλέπουμε τα πράγματα. Απλά. Έτσι ακριβώς. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Καλημέρα και πάλι. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Μήπως γνωρίζετε ποιο θα είναι το σκορ Κωστή Ξάνθη ΠΑΟΚ? Για πες, σκορ. 1-1. 1-1. Κωστή. Μ' άρεσε. Δυστυχώς παίζει με την αγαπημένη του Ξάνθη ο άλλος. Και τι, θα φυλαχτεί? Όχι, να δώσει... τι? Παρατήρησε μέχρι τώρα πώς παίζει τα παιχνίδια. Ναι. Το σκορ που είναι, που πάει ο ΠΑΟΚ είναι ή 0-1 ή 1-0 ανάλογα που παίζουμε ή 1-1 τα περισσότερα. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει ένα τέτοιο σκηνικό και τελικά πάλι εμείς θα τρώμε τις σάρκες μας. Και κάτι ακόμα, Κωστή, αυτή η απαξίωση στον Μπρίγιοβιτς γιατί υπάρχει? Όποιος αυτή τη στιγμή απαξιώνει τον παίχτη, είναι λάθος, τραγικό. Εσύ τι βλέπεις? Δεν ξέρω πού, πού το είδες, δεν ξέρω γιατί μιλάς. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Κωστή, μεγάλο λάθος, παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή, μόνοι μας αποδομούμε τους παίχτες. Δεν ξέρω αν ο παίκτης θα φύγει ή θα μείνει. Τι, έχουμε βρει ένα center forward το οποίο είναι... Τον καλέσανε να μεγαλώσει τη ρήτρα, να την επεκτείνει. Εντάξει, και μετά από αυτό βάζει τον κουλούρι μέσα και παίζει. Ναι. Και δείχνει ο Πρίγιοβιτς με αυτό που κάνει προχτές που παίρνει την μπάλα και την πάει στη σέντρα, δείχνει ότι έχει... Αντίδραση. Έχει, ναι. Εντάξει, οκ, λογικό είναι. Αφού τον αφήνει στον πάγκο... Εγώ δεν συνδέω... Ρωτήσανε τον Πρίγιοβιτς, ναι, και είπε ρωτήσε τον coach. Ναι. Μήπως είναι μια... προσπαθούν με τρόπο τέτοιον να τον κάνουν να θέλει να τον φύγει τελικά. Να θέλει να φύγει. Ναι, αν ας πούμε δεν το βάζει μέσα. Βάζει τον κουλούρι ενώ... Να στο γυρίσω ανάποδα το ερώτημα. Όταν θέλεις να πουλήσεις ένα παίχτη και μάλιστα με πολλά λεφτά, τον αφήνεις στον πάγκο ή τον βάζεις να παίξει για να τον δουν? Το ε, τότε παίζει, τι, άρα δε, αυτά, τι αυτό δεν συνδέεται που λες. Ο Πρίγιοβιτς ήδη έχει δείξει ποιος είναι. Με τον γκολ που έβαλε στην εθνική. Ναι, αλλά το timing σε μία μεταγραφή, αν υποθέσουμε, εγώ θεωρώ θα είναι μεγάλο λάθος να πήγε ο Πρίγιοβιτς τώρα. Το λέω ξεκάθαρα, δεν έχω κανέναν ενδιασμό. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι μέσα από τον ΠΑΟΚ ακόμα υπάρχουν κάποιοι που... Τι κάποιοι? Θα είναι λάθος. Ο τεχνικός διευθυντής θα έχει πάρει μία λάθος απόφαση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα, αν θεωρούν... Αν το κάνεις, Κωστή, αν θα έχει φύγει, τι να το κάνεις μετά, αν θα έχει πάρει μία λάθος απόφαση? Να σου φέρει έναν παίχτη που μπορεί να είναι πολύ γνωστός εδώ στην Ελλάδα και παίζει τώρα κάπου μεταξύ συγγενών και φίλων. Για λόγους εντυπωσιασμού μετά. Ο Μπέρκ αν έρθει δεν θα είναι για λόγους εντυπωσιασμού μόνο, αν εννοείς τον Μπέρκ. Τι θα είναι? Θα μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή. Το θέμα θα ήταν... Δεν το ξέρω. Το θέμα είναι ένα, ότι δεν πρέπει σήμερα να αποθεώνουμε, αύριο να αφορίζουμε. Δεν γίνεται. Όχι. Τη μία μέρα να είναι ο σούπερ σκόρερ και την άλλη μέρα να... Ναι, θέλω, δηλαδή πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι γενικά. Έχω εξαιρετική. Οκ, εκτός έδρας δεν είναι αυτός που περιμένουμε, αλλά δεν γίνεται ένας παίκτης με ένα άγγιγμα που βρήκαμε ένα σκόρερ τέτοιο, ένα τέτοιο παίκτη. Κωστή, μου λέει δεν πρέπει ρε παιδιά. Αυτό το εκτός έδρας είναι λίγο... δεν γίνεται τώρα να ξέχασε να βάλει γκολ. Έτυχαν οι συγκυρίες. Αν θέλεις και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει για τον Πρίγιοβιτς, εντάξει. Αυτό έχω πει πολλές φορές. Θα περίμενα να τροφοδοτείτε πολύ περισσότερο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν έπαιζε στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, ο συγκεκριμένος, θα υπήρχε στο μυαλό των προπονητών εκεί πώς θα τροφοδοτηθεί, πώς θα τον αναδείξουν. Βλέπεις τώρα, πάνε ντε και καλά να βγάλουν τον Τζούρτζεφ, ας πούμε, το μέγα σκόρερ. Έγινε, Μανώλη. Περίμενε λίγο, Κωστή. Όσο για τον ΜΑΚ. Ο Μακ είναι όπως όταν πρωτοήρθε, θυμάσαι. Ήταν χαζογκόλι, το λέγαμε, δεν βάζει γκολ, δεν κάνει. Ίσως να θέλει πάλι να ξαναπροσαρμοστεί. Τι να πω κι εγώ. Έγινε, σε χαιρετώ. Γεια σου, Τσουκνίδα. Bye, 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 bye. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Και συγγνώμη που περιμένατε. Δεν θα σου πω καλημέρα.
Ναι, έλα, γόρι μου. Δεν θα σου πω καλημέρα. Όχι, όχι. Είπα 5 φορές 6 και όλο βγαίνανε άλλοι. Φτάνει. Μοιράζει καλημέρες. Καλημέρα. Πες μου καληνύχτα, ξέρω εγώ. Κωστή, εντάξει, 2-3 πραγματάκια που θέλω να πω. Ότι από τον Παναθηναϊκό δεν θα ήθελα να πάρω τίποτα πλην του προπονητή του. Α, μάλιστα. Να κάνω τι, ας πούμε, τους υπόλοιπους. Οι άλλοι θα μείνουν ελεύθεροι έτσι κι αλλιώς. Ναι, πάνε, σε χαλάει, ας πούμε, αριστερό μπακ ο Χουλτ. Ο Ξανθούλης. Δεν υπάρχει λόγος για Χουλτ. Έχω τον Δελιγιανίδη. Είναι πολύ καλός. Αν θα το έχουμε προπονητή, θα μπει και ο Δελιγιανίδης και θα παίξει. Λέω, σε χαλάει να έχω και τον Δελιγιανίδη και τον Χουλτ. Με χαλάει να έχω 25 άτομα και να παίζει πάνω. Θα φύγει ο Λεβέκ, θα φύγει. Ήταν και που ήρθε δεν είναι. Θα φύγει ο Λέοβατς, πιστεύω. Μπορεί και τώρα. Άμα φύγουν αυτοί, βλέπουμε. Ας δούμε μια φορά και την τελειά. Προτιμώ στα Σταφυλίδη, βέβαια. Έτσι, αν είναι να διαλέξω από Χουλτ και στα Σταφυλίδη. Να καταλήξω. Μέτρος Πορύπες, Σαμαράς. Με μεγάλα γράμματα. Εγώ κοστί εκεί που φτύνω, δεν γλύφω. Και αυτούς τους έχω φτύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ οφείλω, άκουσε με λίγο. Εγώ οφείλω. Εγώ οφείλω να πω. Δεν μπορώ να λέω. Όχι, πρέπει να είμαι. Γιατί μου ήρθε μήνυμα. Πες λέει για το πρώτο. Εγώ οφείλω να θυμίζω στους οπαδούς μου το Σαμαράς. Okay. Το μεγαλύτερο παπά που πουλήσανε. Okay. Γιατί εγώ... να πουλήσουν 100 πίνα παραπάνω. Είπα επίσης ότι χθες. Είπα ότι χθες. Δεν θα το πάω εγώ αυτό. Γράφτηκε και σε αθηναϊκό φίλο χθες. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει που γράφτηκε. Δεν ξέρω πού, αλλά ξέρω ότι γράφτηκε και στην Αθήνα. Τέλος πάντων. Από πέρσι ακούγεται αυτό. Okay. Είναι δικαίωμά σας. Από τους συγκεκριμένους, εγώ έχω δικαίωμα. Ξαναλέω. Απόλυτο δικαίωμα. Εγώ οφείλω, επειδή δεν μου αρέσει αυτό, υπόθηκε λέει σε ραδιόφωνο, γράφτηκε σε εφημερίδα, είναι έντιμο να λέμε. Πού το διαβάζαμε. Το αν είναι σωστό ή όχι, δεν είπα. Ωραία. Δεν ξέρω αν με άκουσες. Αυτό είπα και εγώ τότε για το Σαμαράς που έγραφε. Σε κάθαρα. Υπόθηκε και ποιος το έγραψε. Φιλιά, Κωνσταντίνε! Φιλιά, πάμε σε διάλειμμα. Μία ακόμα γραμμή, έλα. Ναι, καλημέρα σας! Ναι! Α, εγώ είμαι? Ναι! Α, καλημέρα. 7 καλημέρες είπα. Σαν το προηγούμενο. Που είπε 6. Έλα, sorry. Έχει γραμμές. Ναι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Είσαι ο. Α, είμαι ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη, για πες. Λοιπόν, ένα πραγματάκι που με στεναχώρησε. Ακούω χθες το απόγευμα ένα αθηναϊκό ραδιόφωνο. Ναι. Και βγαίνει ένας. Πες όνομα. Στην αίρα. Πού? Όχι, δεν θα πω. Πες, για να ξέρουμε πού. Sport FM. Real. Α, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Άκουγα χθες γιατί οδηγούσα, δεν είχε κάτι να ακούσω και τέλος πάντων το άκουγα εκεί πέρα κάτι. Ναι. Και βγαίνει ένας γαβράκος και λέει κάτι πολύ απλό, το οποίο μένα με εκνεύρισε, ήθελα να σπάσω το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ απλό. Γυρίζει και λέει, εμείς δεν βλεπόμαστε. Ναι. Το είπε, ο άνθρωπος είπε αυτά που έπρεπε να πει και τα είπε πολύ ωραία για την ομάδα του, ναι. Ούτε καν με νοιάζει. Ναι. Γύρισε και είπε κάτι πολύ απλό. Εμείς τώρα που δεν βλεπόμαστε, φαντάσου λέει τι κάνει ο ΠΑΟΚ, ναι. Που του δίνουμε την ευκαιρία να πάρει, ναι. Το πρωτάθλημα και την κλωτσάει. Και δεν το παίρνει. Μας κοροϊδεύουν κιόλας. Θέλω να σε στεναχωρήσω. Λέει, είπε αλήθεια ο Γαύρος. Ναι, αλλά γιατί του δίνουμε αυτό το δικαίωμα. Γιατί όλο αυτό το διάστημα που ήταν στα χάλια τους, όχι ότι τώρα είναι εντάξει, όλο αυτό το διάστημα λοιπόν. Κλωτσίσαμε πολλές ευκαιρίες. Γι' αυτό ο κόσμος είναι στεναχωρημένος. Βαθμολογικά, αν δεις τη βαθμολογία, είμαστε φίλε μια νίκη και είμαστε από πάνω. Δεν στεναχωριέται γι' αυτό ο κόσμος. Στεναχωριέται γιατί τη χρονιά που οι άλλοι είναι πραγματικά τραγικοί, εμείς κλωτσίσαμε πολλαπλές ευκαιρίες. Και με μικρές ομάδες, Λεβαδιά, με την Απόλλωνα, με τη Λάρισα, αλλά και στα μεταξύ μας ματς που ήταν αυτοί οι υποδέστεροι, πώς καταφέραμε και παρουσιαστήκαμε έτσι φοβικοί, έτσι ανέτοιμοι. Και τους αναστήσαμε αυτό. Γι' αυτό στεναχωριέται ο κόσμος, φίλε μου. Καταλαβαίνεις. Το τελευταίο που είπε και με εκεί γύρισε στο μυαλό μου, μπορεί να έχει δίκιο στο θέμα το ότι εγώ βλέπω την ΑΕΚ και συγκροτημένη ομάδα, είπε. Ο Γαύρος το είπε αυτό, ρε παιδιά. Ναι. Και λέω, τι λέει τώρα, τι είπε αυτός. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το είπε χθες, ήταν χθεσινό. Στατίστηκα για λίγο, δεν έσπασε το αυτοκίνητο, αλλά θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε το αυτοκινητάκι σου, αγόρι μου, σιγά, μην καταστρέφεστε. Μου λέει, όλα έσπασε την τηλεόραση, λέει, με τον Πανιόνιο. Όχι, το κάτω δεν είμαι. Για πες. Να σπάσω και το αυτοκίνητο. Λοιπόν, κάτι που δεν ξέρω αν το ανέφερες. Ναι. Ρε παιδιά, στο κοινοβούλιο βάλανε μια πολύ ωραία αίθουσα και έδωσε ένα πολύ ωραίο όνομα. Δεν θα ήθελα ποτέ να πάω εκεί πέρα μέσα να κάνω συζήτηση. Κωνσταντίνος, τι γράψαν εκεί. Μητσοτάκης,
Είμαι πολύ χαρούμενος που με αναφέρεις, φίλε ακροατή. Και γιατί να το κρύψω, βέρα, άλλωστε. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία περί αυτού. Ζω και βασιλεύω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φιλιά! Τι συζητήσεις θα κάνουν εκεί μέσα. Γεια! 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 Διαλυματούμεν και επιστρεφουά. Έτσι, έτσι. Μου γράφει ο 402. Όταν έσκαγε τα εκατομμύρια, λέει, για τον Λάζαρο και τον άλλον τον άμπαλο, ο Παναθηναϊκός, θα μας πεις αν ήταν καλός. Φταίω εγώ που αυτοί πιαστήκαν κορόιδα, θέλουν να κάνουν επίδειξη δύναμης. Μόλις αναλάβανε οι πολυμετοχικοί, ποιος ήταν ο πατέρας τότε, η μητέρα. Πλάκα κάνεις, τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση έχει αυτό. Θέλουν να κάνουν επίδειξη δύναμης τότε. Ξοδεύανε τα εκατομμύρια. Τα οποία γραφτήκαν στο χιόνι. Βέβαια, έτσι γι' αυτό έχει τώρα 80 εκατομμύρια χρέη. Εδώ είμαστε. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο δώρο, ένα Android Box, ένα καταπληκτικό μαραφέτη από την Android Box MXQ4K από το κατάστημα Στούκι στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25. Γράφετε FM, αφήνετε καινό και το στέλνετε στο 54526. Μην ξεχνάτε, Climart, για οτιδήποτε θέλετε για ψύξη και θέρμανση. Γραβιά 67, 26 και ο Σέσκος Κωνσταντίνος 9, 17, 46 και κλιματισμό Daikin και αντλίες θερμότητας και κεντρικά συστήματα VRV και λέβητες αερίου και τα πάντα με παγκόσμιες πατέντες. Πρώτος, νούμερο 1, ο και ο Σέσκος Κωνσταντίνος Climart, γραβιά 67. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κουκλουτζαλής. Έλα, Κουκλουτζαλή. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή είναι λίγο μυστηρία τα πράγματα, θέλω τώρα τον Μπέρκ, τον Χουλτ και τον Μολέδο. Ναι. Θέλω τον Μιραλάς και το άλλο το παλικαράκι εκεί, τον Έλληνα, την Νότιχαμ. Τον Έλληνα, τον Βέλιο. Ναι. Ναι. Θέλω και τον Σαφηλίδη. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μ' αρέσεις. Αρέσει, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και όσους άλλους να χτυπιούνται μέσα. Από όλα αυτά που είπες. Όλα αυτά που είπες. Καταρχήν, κάποια είναι εφικτά, κάποια δεν είναι, το γνωρίζεις. Εντάξει. Λοιπόν. Όχι, όλα είναι εφικτά. Ρωτάω, ποιο, θα μου πεις, αυτό ένα μηδέν σε προλαβάνω για να μην δώσω τα δώρα, ποιο από όλα θα πονούσε πιο πολύ, πιστεύεις. Θέλω να σκεφτείς καλά. Υπάρχει ένας που θα πονούσε... Ποιο από όλα θα ωφελούσε πιο πολύ. Θα πονούσε, θα τους πονούσε θα πιο πονούσε. Πολύ. Ναι. Ο Μιραλάς. Ο Μιραλάς, μπράβο. Ο Μιραλάς θα πονούσε τους δε. Μπράβο! Κατευθείαν σου λέω, φίλε, κατευθείαν! Ο Μπέκ θα πονούσε τους δε. Ο Μπέκ θα πονούσε τους δε. Ναι, υπάρχει μια διαφορά ειδοποιώς. Ο Μιραλάς είναι να γυρίσει στο Γαύρο. Ο Μπέρκ δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει εκεί, στον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά... Τι αλλά... Υποτίθεται ότι... Τι. Τους αγαπάει... Τι αγαπάει, τους πούλησε κιόλα στο τέλος... Και είναι Παναθηναϊκός... Ποιος, ρε, αφού στο τέλος επίλυσε και με προσφυγές και έφυγε με πενταροδεκάρες. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες. Σημασία έχει να την πούμε και, και στο πόπολο. Δεν είναι ωραίο αυτό, ρε φίλε, όμως. Μα το επικοινωνιακό. Εμάς τότε δεν μας κάνανε να πούμε διάφορα θέματα όταν μπορούσαν. Βεβαίως, βεβαίως. Μια χαρά. Βεβαίως. Ωραία να λες, Κουκλουτζαλή. Έγινε. Γεια. Χαιρετώ, χαιρετώ. Γεια. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Αλλό στο παιδί και χρόνια πολλά. Καλά, ευχαριστώ. Γιορτάζεις σήμερα, δεν γιορτάζεις. Ναι, ναι. Μπράβο, ρε φιλάρετε. Απλά σε αυτή τη διαδικασία, επειδή δεν θυμόμαστε, θυμάμαι ότι για τρεις αγωνιστικές δεν έβαλε γκολ ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Οπότε λέγαμε, καλά, γιατί δεν βάζει τον Κουλούρη. Δεν νομίζω ότι το είπε κάποιος. Δεν νομίζω ότι το είπε κάποιος αυτό. Υπόθηκε κάποια στιγμή. Το μπορεί να το είπε ένας, δύο, δηλαδή. Επειδή δεν έβαλε. Ξέρω τι γίνεται τώρα όμως. Ο Ζαπράνο, ναι, για τον Πανιόνιο λέγαμε, γιατί δεν τον έβαλε. Ναι. Τον Εγινιακό δεν έπαιξε καλά. Ναι. Είπαμε, γιατί δεν παίζει ο Μαλεζάς. Ναι. Ουσιαστικά. Εντάξει, καλά, αυτό δεν τελειώνει ποτέ αυτή η κουβέντα, το ξέρεις. Α, μπράβο. Ουσιαστικά το θέμα μας είναι ότι όταν έχεις καλούς παίκτες, γιατί έχουμε καλούς παίκτες, πώς θα το κάνουμε. Χρειάζεται ο προπονητής να κάνει κάποιες επιλογές. Όταν δεν του βγαίνει, σίγουρα καλοί είναι αυτοί που δεν παίξανε. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν αυτοί που δεν παίξανε, αν παίζανε, αν είχαν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και στο κάτω-κάτω επιλογή είναι. Πάντα λάθος μπορεί να γίνει. Καλό είναι όμως, αντί να πηγαίνουμε σε ονόματα, να πηγαίνουμε σε διάθεση, αυτό που έχεις πει, ναι, και που λέμε όλοι μας.
ότι όταν οι παίκτες έχουν τη διάθεση να παίξουν σωστά, να παίξουν δηλαδή, να δώσουν τον εαυτό τους, τότε πραγματικά είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το ποιος θα παίξει είναι σωστό θέμα προπονητή. Εμένα με ενδιαφέρει και κάτι άλλο, φιλάρετε, μόνο μισό δευτερόλεπτο, ότι δεν πρέπει να απαξιώνουμε και να αποδομούμε γρήγορα τους καλούς μας παίκτες. Με μία, δύο, τρεις κακές εμφανίσεις. Δηλαδή, τώρα βλέπω ότι πάει, και αυτό βέβαια είναι πολλές φορές εκ του πονηρού. Ξεκινάει από αυτούς που μας στέλνουν άνω κάτω, που είναι αντίπαλοι. Να αποδομηθεί ο Πρίγιοβιτς, να αποδομηθεί ο Σαμπράνο, να αποδομηθεί και να βγει άχρηστος ο Ρέι. Δηλαδή, έχετε το νου σας, ρε παιδιά. Πιστέψτε τα ματάκια σας. Δεν χρειάζεται να μας λέει το site το Αθηναϊκό ή ο σταθμός Αθηναϊκός ή τα γραφείο τύπου τους ποιοι είναι καλοί και δεν είναι. Μπορούμε να καταλάβουμε αν αξίζει ο παίκτης μας ή όχι. Έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι το να μείνει κάποιος εκτός δεν σημαίνει ότι τον παραγωνίζεις. Ακριβώς. Είναι καλό να ξέρουν όλοι οι παίκτες ότι κάποιες αγωνιστικές θα μένουν εκτός. Αλλιώς θα πρέπει σωστό να έχουν μόνο ένα. Μα να μην εφησυχάζει, φιλάρετε, αυτό που λέμε, ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, καλός χρυσός ο Ρέι το τελευταίο διάστημα, σαν να μην είναι το στο καλό του φεγγάρι. Εγώ δεν είπα ότι έκανε γκάφες ότι είναι άχρηστος. Αντάμυψε τον Πασχαλάκη. Ναι. Γιατί οι 11 σωστό 22 να κάθονται και να κοιτάνε την. Βλέπεις, λυσάει ο Λιμιός όταν μπαίνει. Ας τον Καντουρί λίγο έξω να βρει τα πατήματα του. Ο Μακ δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Δεν σημαίνει ότι τους βγάζουμε άχρηστους, κατάλαβες. Να μοιράζονται οι αγωνιστικές. Δεν μπορείς να έχεις συνέχεια. Ακριβώς. Πάει ο Γιουπ Χάνκες στην Μπάγερν Μονάχου και βρίσκει το Βιδάλ που είναι από τα κορυφαία χαφ του κόσμου. Και το πιάνει. Το βλέπω το ρεπορτάζ ζωντανά προχθές στο γερμανικό κανάλι. Και τον έπεισε και του είπε: έτσι όπως παίζεις, θα μείνεις πάγκο. Και τον αφήνει 2-3 αγωνιστικές έξω. Το Βιδάλ που δεν υπήρχε πιο βασικό στη Γερμανία, στην Μπάγερν, αυτός και ο Λεβαντόφσκι είναι η ραχοκουκαλιά και ο Νόιερ. Τον αφήνει λοιπόν, τον άφησε 2-3 αγώνες έξω και μπήκε μετά και τρώγε σίδερα. Είναι και το άλλο όμως, έτσι. Όλοι οι αθλητές έχουν και μια περίοδο κάμψης. Εκεί καλό είναι να τον αφήσεις να πάρει τα πάνω του και μετά να το βάζεις να παίξει κανονικά. Σωστό. Με κουβέντες. Με κουβέντες. Δηλαδή δεν σε αφήνω επειδή είσαι άχρηστος. Δεν σημαίνει ότι για μένα τελείωσες. Μείνε λίγο. Βρέστα με τον εαυτό σου. Προσπάθησε λίγο πιο σκληρά. Ξεκουράσουν. Θέλω να σε προστατέψω κιόλας γιατί ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Απλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι! Γεια σας! Κωνσταντίνε, καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνεις, φίλε? Εδώ σέρες! Κωνσταντίνε, ναι. Καταρχήν, ναι. Επειδή αυτοί μας έχουν κάνει τόσα ύπουλα χτυπήματα, μας έχουν πάρει παίχτες και παιχταράδες, με κορυφή το Φωνιά όταν είχα πάρει Δημόπουλο, το Δημόπουλο, Σαλπιγκίδη, Βιτόλο. Όχι, ναι, ναι, ναι. Ο Σαλπιγκίδης μπροστά στο Φωνιά, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, ναι, ναι. Να σου πούμε... Ο Φωνιάς κόστησε ένα ντάμπελ, φίλε, τότε. Ξεκάθαρο είναι. Δηλαδή, σε παρακαλώ, δηλαδή. Μπορείς να έχεις πάρει άλλα 3 πρωταθλήματα και να έχει αλλάξει όλη η ιστορία του σκουλού από τότε. Μα μου γράφει ο άλλος τότε, λέει, που πήρε ο Παναθηναϊκός, λέει, το Λάζαρο. Φταίω εγώ που οι άλλοι ήθελαν να ξεστραβωθούν και πληρώσαν για το Μελίσι τον 6 και 7 εκατομμύρια. Δικό μου θέμα είναι. Μήπως αυτά τα λεφτά δεν τα κανονιάσατε. Δεν έχει τώρα 80 εκατομμύρια. Χρέη 100 πόσα έχει. Επειδή η ιστορία γράφεται με πράξη, αυτή δεν είναι παρθένες περιστερές. Τελείωσε αυτό το θέμα. Μας κάνει κάποιος παίκτης, πας και τον παίρνεις και τελείωσε. Ούτε ψυχολογικά, ούτε συναισθηματικά, ούτε τίποτα. Μα το ξαναλέω, δεν είναι, το ξαναλέω, δεν είναι ότι τους έπληξε μια τραγωδία, ένα αεροπλάνο που έπεσε, ξέρω εγώ, μια πλημμύρα. Που εκεί λες, αυτό που είπες, άκουσα. Ναι. Καθίστε, ρε παιδιά. Εκεί δεν είναι για ένα τυχογεγονός. Εδώ είναι ότι τόσα χρόνια τι κάνανε, τα γράφαν στο χιόνι, μαζευόταν, κάναν τον πλούσιο, φίλε, οι πολυμετοχικοί. Ξοδεύανε. Επειδή ήμουν από τους πρώτους που είχα πει να μην φύγει ο Ενρίγε. Επειδή ναι, είναι τρομερά γρήγορος και έχει το ένας μένα και θα βοηθούσε πάρα πολύ την ομάδα, εγώ έχω να προτείνω μια κίνηση μάτσε διοίκηση, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να γίνει κέντρο αποκατάστασης. Μάξ, αγαπήσαμε, έπαιξες, ήρθες, δεν ξέρω αν Μάξ ενέρωσε επειδή δεν πήγανε στο Μουντιάλ, δεν έχει διάθεση, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει κιόλας, έτσι, ούτε ναι, και τον ΠΑΟΚ να τον νοιάζει. Ναι. Δεν έχεις τη διάθεση, δεν μπορείς να παίξεις, στείλ τον από εκεί που είναι δανεικός και φέρε το δικό σου δανεικό πίσω να παίξει μπάλα, τελείωσε. Σου λέω με δύο κουβέντες. Δεν γυρίζει. Ναι, ναι, σου λέω επειδή το ξέρω το θέμα. Δηλαδή το μελέτησα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει τώρα ο Ερίκε. Δεν τον αφήνουν αυτοί να φύγει, η Καραμπάχ. Δεν τον αφήνουν. Όπως επίσης είναι λάθος τόσο γρήγορα να πούμε στο Μακ δεν κάνεις, φεύγεις. Δηλαδή του δίνεις τη δυνατότητα μέχρι το καλοκαίρι να βρει τον εαυτό του. Αν όμως είναι έτσι, εννοείται ότι θα δοθούν 4 εκατομμύρια στη Ζενίθ για να αγοράσουμε τον παίχτη. Ο ίδιος δεν το ξέρει, λες. Δεν είμαστε και κέντρο που κατάσταση. Δηλαδή ο Σπούτη θα χάνει ομάδα βαθμούς για να στηρίζουμε κάποιον. Ναι. Δηλαδή
Αυτό θα το δείχνει μέσα από τις προπονήσεις. Εντάξει, το στηρίζει τον παίκτη σου. Άκουσε με, Σερέ, το στηρίζει τον παίκτη σου. Έτσι, δεν το πετάς με το πρώτο δεφορμάρισμα. Εννοείται ότι αν ο ΜΑΚ είναι έτσι μέχρι το καλοκαίρι, συνεχίζει δηλαδή και από εδώ και πέρα στο επόμενο εξάμηνο, επτάμηνο, με αυτό το πρόσωπο, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να αποκτηθεί. Θα γυρίσει ο Ερίκε το καλοκαίρι και έχω αριστερό εξτρέμ που δεν ήθελα και εγώ. Δεν έχει την διάθεση το παιδί, σουτάρει, τριπλάρει, κάνει. Έχει την ελληνική νοοτροπία. Όχι επειδή έχει την ελληνική, επειδή προσπαθεί το παιδί να παίξει μπάλα. Μα δεν έχουμε κανένα θέμα αν είναι Έλληνας ή ξένος. Ναι, αλλή μόνο έτσι ακριβώς, αλλά θέλουμε να παίζουμε καλύτερα. Έτσι. Σε χαιρετώ. Λέμε, φίλε, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε μια τελευταία γραμμή που θα μας δώσει και τον τυχερό για να κληρώσουμε και το Android Box. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου ρε Σαλίγκα ρε. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά θα μας πάνε. Όλα καλά να σου πάνε. Αγοράκι μου, αγοράκι μου, σαλιγκαράκι μου. Για πες. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω εδώ, ακούω κάτι πράγματα για Σαφιλίδη. Πολύ μου άρεσε αυτό που άκουσα. Μακάρι να γίνει η μεταγραφή στο δανεικός. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Είπα ότι χθες σε αθηναϊκό φίλο. Ναι. Θα γυρίσει, γιατί και αυτή, όπως είπε, η Άλμπουρκον έχει... Ξαναλέω, Σαλίγκα ρε μου, απλά ανέφερα ότι σήμερα το γράφεις στο Metro Sport, γιατί μου ήρθε μήνυμα. Εγώ το διάβασα έτσι, και δύο μέρες στο λοιπόν. Ίντερνετ. Μπράβο, και στο ίντερνετ το είδα και χθες η γάτα μου έγραψε να το γράφει, πρέπει να λέμε τις πηγές, δεν ξέρω αν ισχύει. Εδώ και πάρα άμα πολύ το καιρό... Άμα το γράφει από κάτω αθηναϊκή εφημερίδα, αν το ξέρεις πιο πολλές είναι... Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μακάρι, αυτό που λέω εγώ... Μπορώ να τους πάρω όλους τους παίχτες, ό,τι τους καλούς έχει και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που έχει και το Φουρτούνι, μπορείς να τον πάρεις, που λέει ο λόγος. Δεν γουστάρω. Παράδειγμα σου δίνω τώρα, έτσι, δεν τον γουστάρω κι εγώ. Φουρτούνι δεν γουστάρω. Αλλά... Μυραλάς γουστάρω. Μυραλά, αν πάρουμε, θα σκάσουμε. Δεν είπα, άστο τώρα. Δεν θέλω να σας λέω τώρα. Γιατί τον έχουν ήδη κλεισμένο αυτό. Ναι, δεν θέλω να σας λέω αερολογίες, δεν ισχύουν αυτά. Ναι, δεν ισχύουν, αλλά... Του Σταφυλίδη μπορεί να παίξει γιατί... Δεν παίζει στην Augsburg, γιατί είναι παοξάκι, γιατί ναι, γουστάρει. Και το κουλ μπορείς να πάρεις και το κουλ μπορείς να πάρεις, γιατί αυτοί θα πέσουν, θα φύγουν αυτοί οι παίκτες. Ναι. Χωρίς Μολέδο αυτοί θα φύγουν. Ναι. Για Κουτρουμπαλί δεν μ' άρεσε που είπες. Κοίταξε, είναι ο Κουλιμπαλί και είναι και ο Κουτρουμπής. Και είναι και ο Κουρμπέλης. Ναι. Τώρα ο Κουτρουμπαλί έχεις κάνει έναν από τους τρεις, έχεις φτιάξει εσύ έναν. Ναι, αγόρι μου, σαν καρέ μου, ο Κουτρουμπαλί ρε, ό,τι πεις ρε, δεν αλλάζουμε, σωστό, ο Κουτρουμπαλί. Πώς τον λένε, Κουτρουμπί, πώς τον λένε. Ο Κουρμπέλης, για τον Κουρμπέλη λες. Α, Κουρμπέλη. Έχουν, άσε, Κουτρουμπής είναι ένας... Ναι. Τι να τον κάνουμε τον Κουρμπέλη, έχουμε σαν τον Κουρμπέλη και άλλους. Ναι. Έγινε σαλιγκαράκι μου. Πριν φύγεις, κλήρωσε μου λίγο, δώσε από το 1 μέχρι το 39 να δώσω το Android Box, προσφορά από το Στούκι. Το αγαπημένο μου νούμερο. Το αγαπημένο. Το 58. Όχι, αδελφούλη μου. Το 5. Μέχρι πότε είπες? Μέχρι το 41 τώρα. Άμα καθυστερήσουμε λίγο ακόμα θα έρθουν κι άλλα. Περίμενε. Να κάνω ένα τελευταίο κλικ. 43, μέχρι το 43. Ένα νούμερο θέλεις? Ένα, αν θες. Εσύ πες πολλά, εγώ ένα δώρο έχω να δώσω όμως. Τέλος πάντων, θα σου δώσω το 9 το... Το 9. Το πουλέν. Πάρα πολύ ωραίο. Το 9 του Σαμπράνο. Το κρύο. Άσχετο. Ναι, το ξέρω, βρε. Το ξέρω. Γεια σου, Σαλιγκαράκι μου! Φιλιά! Καλή σου μέρα, φιλιά. Να σε καλά. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, πάμε να δώσουμε το δωράκι μας. Έτσι. Άστον, φιλιά. Άστον να βγάζει πόνο. Give pain to the crowd. Έτσι. Απλόχερα δώσε στον κόσμο. Απλόχερα, φιλιά. Άκου καημό που βγάζει, άκου ντέρτι, άκου παράπονο, άκου καψούρα, άκου φιλιά, άκου. Έτσι, σπάστος, αυτό δεν γράφεται σε νότα, δεν υπάρχει παρτιτούρα για να το παίξει αυτό. Δεν υπάρχει. Κλάψε. Φύγε τελείως, λοιπόν, ο τυχερός της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι ο
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης 6982 σε 260 το νούμερό σου. Φίλε Κωνσταντινίδη Παναγιώτη που έστειλες και αρκετά μηνυματάκια, κερδίζει σήμερα αυτό το υπέροχο Android Box από το κατάστημα Stuki. Μπαίνετε και στο stuki.gr να ενημερωθείτε. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία σε αυθεντική αλόη. Νούμερο 1 με γεύσεις φράουλα, λεμόνι, άγριο κρόκο, φυσικά μαστίχα χιού που είναι ιδανική για το στομάχι σας. Και βέβαια μην ξεχνάτε το 2312-200-500, έρχονται στο σπίτι σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, εμπειρία σε τέντα, πέργολα και αντινεμική ζελατίνα 35 χρόνια, βρε! Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική 430-011 και φυσικά Λαδοκολάρα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή κορυφαίο εστιατόριο 16 χρόνια, νούμερο 1, 705-750 τη Λιβεριά, απέναντι από το Μασού της Ελευθέρια, όποιος δεν έχει φάει την πατσέτα του, χάνει! Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, διπλό, μόνο διπλό! Στην Ξάνθη, Δευτέρα, θέλω να κάνω ευχάριστη εκπομπή. Κανονίστε την πορεία σας. Δευτέρα δεν θέλω πάλι να έχουμε άλλη μία, δηλαδή όπως κάναμε μετά από το Βάζελο, μετά από το Γαύρο, μετά από την ΑΕΚ, όπως κάναμε μετά τον Πανιόνιο. Δεν θέλω να κάνουμε στενάχωρη εκπομπή, να μας βγαίνουν τα μελίγκια, να τεντώνονται οι φλέβες στο λαιμό. Να δώσουμε δωράκλες, να έχουμε ωραίο κλίμα, ευχάριστη διάθεση. Φτιάξτε μας το Σάββατο. Ξεκινήστε από τώρα την αντεπίδεση. Πάρτε το διπλό, δεν μας ενδιαφέρει, με μισό μηδέν, δεν μας νοιάζει. Μην πικράνετε τον κόσμο που θα αφήσει τα σπίτια το Σάββατο και θα έρθει να γεμίσει τα πηγάδια. Μην τον πικράνετε τον κόσμο. Ξεκάθαρα. Bye bye, ζου μου ζου λέμε και κάθε πίκρα καίμε.